πω, γιατί έχει γράψει κομμάτια που έχουν μείνει διαχρονικά. Ο Γιάννης μας, ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Νικολάου. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Νιώθω τράπη γιατί πρώτη φορά σε παρουσιάζω. Είναι αλλιώς όταν είμαστε στο σπίτι και τραγουδάμε παρεΐστικα και μας τα λες παρεΐστικα, και είναι αλλιώς τώρα που πρέπει να σε παρουσιάζω σε κοινό. Εδώ πέρα που είσαι τραγουδοποιός, αυτό εύχομαι να μην αρχίσω εδώ το πέρας. Που είπα πάνω. Ιερό, όχι καλλιτεχνικό, ιερό τέρας έτσι, δεν το λέμε. Αστείευω. Κοιτάξτε, εγώ πάντα θα έμενα σε άνθρωπος που με τη κιθάρα του τραγούδια και με αυτή την έδωση και τραγούδια, γι' αυτό διαλέξαμε να το κάνουμε όπως ακριβώς είναι δηλαδή. Να μην παίξουμε αυτές τις ωραίες ενορχιστρώσεις στα τραγούδια που είχα την τύχη να συνεργαστώ με σπουδαίους μουσικούς και να έρθω εδώ πέρα και να κάνουμε ένα παρτάκι με την κιθάρα σαν να είμαστε στο σπίτι μου. Ευχαριστώ για τον ωραίο καφέ που θέλω να σου πω. Μα πάντα αυτή νομίζω και νομίζω και είστε. Καλά, θα τα πούμε σιγά σιγά με το βιογραφικό σου, γιατί άλλωστε αυτό είναι και το στυλ σου. Πάντα διάλεγες και σκηνές που έπαιζες που είναι οικογενειακές και πάντα δηλαδή εκεί που παρουσιαζόσου να παρουσιάζεσαι σε ζεστό κλίμα. Σωστά, πολύ σωστά. Ωραία. Άρα και εμείς εδώ σήμερα θα κάνουμε μία παρεΐστικη... Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Μπράβο. Όχι, εύχομαι να μας ακούνε κι άλλοι, έτσι. Λοιπόν. Όχι, θα το κάνουμε όπως έρχεσαι στο σαλόνι μας και παίζουμε και κάνουμε το παρεάκι μας. Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να ξεκινήσω να δημιουργήσω κάποια τραγούδια που έχω γράψει από τους λατρεπιβάτες και προς τα δω. Ναι. Και μετά θα πέρθουμε στα πιο πρόσφατα, έχουμε δύο ώρες άλλωστε, να ευχαριστήσουμε για τους φίλους που δείξανε μεγάλη ανταπόκριση όταν ανακοινώσαμε αυτή την παρουσία. Έχω και καιρό τώρα να πάω, δεν είμαι και εύκολος στη μετακίνηση να πω την αλήθεια μου. Θα πρέπει να υπάρχει λόγος και εσύ είσαι ένας άνθρωπος από αυτούς που αγαπούν τη μουσική, αγαπούν τους καλλιτέχνες. Φιλοξένησες φιλαράκια μου, τον Δημήτρη, έτσι, και τον Και τον Δημήτρη και τον Νίκο, τον Λόλι, που ήθελα να σου πω τώρα για το κουδούνι, ένα ωραίο, γιατί μου το είχε πει και μου έχει μείνει. Άμα δεις το κουδούνι, λέει μη πει. Είναι το όνομα που είναι περιμένει στο επίθετο. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Λόλης είχε έρθει και εγώ μέχρι να πω από την άλλη πόρτα καθυστέρησα. Και μου λέει, είδα μη πει και λέω, μη περιμένεις. Ήταν κάπως... Πάντως με το χαβαλέ του, λοιπόν, πάντως με το... Αυτό που θα παίξω είναι το τραγουδάκι που μας άνοιξε το δρόμο για την επιτυχία. Το απόψε να μιλήσουμε. Να πούμε ότι με τον Θαλασσινό... Με τον Παντελή. Με τον Παντελή το Θαλασσινό δημιουργήσατε τους Λαθρεπιβάτες το 1985. Είναι ο πρώτος δίσκος, λοιπόν, από τους Λαθρεπιβάτες που σας έκανε και γνωστούς σαν γκρουπ. Και είναι το απόψε θέλω να μην κοιμηθούμε. Αλλά... Το θέλεις, γιατί εγώ λέω απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Εσύ θέλεις να μην κοιμηθούμε πάντως. Ναι, εγώ θέλω. Οπότε πάμε. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιακή φωτιά. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εμφωνητή. Απόψε λέω να μην να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα κοιτούμε, θα πιούμε στις πυρές αγκαλιά. Θα φύγουμε απ' το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα κρογιάλι θα την βρούμε, θα πιούμε όλες τις μοιρές αγκαλιά.
αυτό. Χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα χρόνια τι θα την βρούμε. Θα πιούν όλες τις πυρές αγκαλιά. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Πες μου τώρα ότι αυτό το τραγούδι ολονών μας θυμίζει, εμένα μου θυμίζει που πηγαίναμε εκδρομές με τα σχολεία. Δεν υπήρχε παραλία, καλοκαίρι, σχολική εκδρομή και να μην ακουστεί το τραγούδι αυτό μες στο λεωφορείο, να μην το πούμε τα παιδιά όλα μαζί, να μην ερωτευτούμε με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή πόσες ωραίες εικόνες μας έρχονται. Πραγματικά. Τώρα να πούμε ότι πριν από... Έχω παντρέψει κόσμο εγώ με αυτό το τραγούδι. Όντως, πραγματικά. Εσύ το έγραψες αυτό το τραγούδι. Όχι, τους στίχους έγραψε ο Παντελής του Θαλασσινός. Τη μουσική έχω γράψει. Τη μουσική, άρα το κάνατε μαζί. Πριν, πριν φτιάξετε τους Λαθρεπιβάτες, έχεις κάνει και άλλες συνεργασίες εκεί στα νιάτα σου. Νομίζω με ένα Σκοτσέζικο, θα ήθελες να μας πεις έτσι. Ναι, ναι. Καλά το. Λοιπόν, με το Σκοτσέζο, το Howie Stewart, ναι. Με τον οποίο αργότερα κάναμε και γκρουπ και παίξαμε στα μπαρ στην Γλυφάδα, αλλά πήγαμε και στο εξωτερικό και στη Γερμανία, Αγγλία κτλ. Παίξαμε αρκετά στη Σαντορίνη. Να πούμε ότι τότε, εκείνη την εποχή, για να φτιαχτούν γκρουπάκια να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα όπως τώρα. Αυτό να το τονίσουμε. Ναι, γιατί ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούν οι νέοι να καταλάβουν πόσο δύσκολα ήταν τότε. Ήμουν τυχερός όμως, γιατί εγώ απλώς ήμουν μέλος του γκρουπ, έπαιζε κιθάρα και τραγούδουσα. Αλλά όλα τα κανόνιζε ο Σκοτσέζος, ο φίλος μου, ο Χάουμπι. Ο Στίουαρτ, Θεός χωρέστον, δεν είναι τη ζωή τώρα, αλλά υπήρξε ο μεγαλύτερος δάσκαλός μου, θα έλεγα. Με έμαθε όλα τα κόλπα της αγγλοσαξονικής μουσικής. Ωραία, ήταν δάσκαλος. Και μετά από αυτό το κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι που έγινε επιτυχία μετά από το... Απόψε να μην μείνουμε. Ήτανε το... Άκου να σου πω, θα σου παίξω μερικά τραγούδια από αυτό το δίσκο. Μπράβο, ναι. Το πρώτο, μέσα σε... ήτανε πολλά αυτά τα καλά. Βεβαίως. Μέσα σε αυτό το δίσκο ήταν και το Ανησυχώ. Ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Ελένη Δήμου. Ναι, το... ήταν συμμετοχή στο δίσκο αυτό. Αυτό το αφιερώνω στο γιο μου. Α, και από μένα λοιπόν αφιερωμένο. Παρακολουθώντας το έγραψα για μία κοπέλα τότε που ήμουν στη Σαντορίνη, τότε που παίζαμε το Σκοτσέζο. Το έγραψα μετά, γνώρισα τον Παντελή, όταν έφυγα από τη Σαντορίνη και το άκουσε η Ελένη Δήμου γιατί σ' άρεσε πάρα πολύ και το είπε συμμετοχή στο δίσκο αυτό. Μπορούν να το βρουν στο YouTube. Ναι, 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 υπάρχει λοιπόν, στο YouTube. Εγώ θα το παίξω λοιπόν όπως το έγραψα σε μία μοτοσυκλέτα πάνω, ερχόμενος από τα Φυρά προς το Καμάρι της Σαντορίνης, για όσους έχουν πάει. Δηλαδή επειδή θα φεύγες μακριά της, γι' αυτό το έγραψες. Όχι, το έγραψα γιατί είχαμε χωρίσει. Τώρα μην τα πούμε κιόλα. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι ήταν η αιτία που μας πήρανε στη Μήνωση τότε. Ναι. Τους άρεσε πάρα πολύ. Είδαν ότι υπάρχουν συνθετικοί, ας πούμε, Κρίκοι, ας πούμε, με την εποχή της συγκεκριμένη, ψάχναν και να το έτοιμο ότι είχαν βγει και η Κατσιμίχα τότε. Και έτσι. Ήταν και η Κατσιμίχα τότε, ήταν που είχαν βγει. Θα σου παίξω λοιπόν το Ανησυχώ από αυτό το δίσκο που το έχει πει υπέροχα η Ελένη Δήμου. Αλλά είναι συμμετοχή στο δίσκο μας αυτό. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Θα εξαφανίσω δρόμο θα
αλλάξω και δεν θα χαθώ. Μα ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Αν σ' αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ, εγώ κακό μην πάθεις όπου πας. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Μ' ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Είπες εις την παγίδα όπως εγώ, μη μείνεις μόνη σου και μη πονάς. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Άρα το επόμενο είναι για τον ακροατή μας αφιερωμένο που μας κάνει παραπονάκι ότι δεν το φέρνουμε με τραγούδια. Όνομα δεν έχει αυτό. Να πούμε ένας καλός φίλος, να πούμε ονόματα. Όχι, τι θέλεις. Ναι, δεν θέλω να πω όνομα. Ένας καλός. Ερωτικό δεν ήταν αυτό που έπαιξα. Ναι, αλλά ήταν για το γιο μου. Και επειδή είπα αφιερωμένο για το γιο μου, μου στέλνουν μήνυμα και εμάς. Α, θέλουν την. Ναι, θέλουν και εκεί. Ωραία, να παίξω ένα από τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, για ένα πολύ πολύ καλό φίλο από το Εδάλεο που μας στηρίζει και μας ακούει τώρα, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι για να μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, θα παίξω ένα τραγούδι καλοκαιρινό, μια και εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Και εγώ το ίδιο. Παρόλο που έχω γεννηθεί Απρίλιο, είμαι... Ανοιξιάτικος είσαι. Ναι, αλλά αγαπάω το καλοκαίρι, τι να κάνω. Καλά, εγώ γεννήθηκα Φεβρουάριο και τρελαίνομαι για το καλοκαίρι, δεν έχει σημασία. Ωραία, θα παίξω το ταξιδάκι στο όνειρο, έτσι. Ναι. Αυτό είναι από το δεύτερο δίσκο. Θα ξαναγυρίσω πάλι στον πρώτο όμως, γιατί μην τον αφήσω πάλι. Εντάξει, ναι, όχι, θα το κάνουμε έτσι, έτσι. Δεν είναι το ταξίδι στο όνειρο, λοιπόν, από το δεύτερο δίσκο. Δεν έχω άλλο χαρτομάτιλο. Όχι, μια χαρά είναι. Εδώ τα έχω. Α, ωραία. Άσε, εντάξει. Δεν πειράζει, ας φανεί και ο ιδρώτης. Για σένα, ναι, άμα νιώθεις ότι πάει να πέσει τα ματάκια και αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα παίξω λοιπόν το ταξίδι στο όνειρο, εντάξει. Thank you.
και μαζί σου ταξιδεύω το μικρό μας το διάρι. Κόσμος μοιάζει ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στα γνώστο, μαζί σου δυο χουγί και πάμε όπου πεις. Ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στα γνώστο, μαζί σου δυο χουγί και πάμε όπου πεις. Ταξίδι. Η αγάπη κυβερνάει και μας πάει. Τα φιλιά σου για βαθύριο, πολύ μου εισιτήριο, για χειμώνας πλησιάζει, δεν με νοιάζει. Ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στα γνώστο, μαζί σου κι όχι και πάμε όπου της. Ταξίδι στο όνειρο, πάμε όπου της ταξί στον ήρωα. Ξέρεις ότι με θυμούν, νιώθω 18-17, εκεί έχω γυρίσει. Όσο θέλεις είσαι. Με αυτά τα τραγούδια εκεί έχω γυρίσει, νιώθω έτσι νεοτεύσιμα. Ένα μεταξύ είναι τραγούδια που ακούγονται και τώρα αυτά. Ναι, ακούγονται. Παίζονται ακόμα, δηλαδή παίζονται. Παίζονται, μόνο που δεν ξέρετε ότι δεν κάνω. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι βέβαια να τους δημιουργούς λίγο, τους έχουν αδικήσει. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, άμα δεν είναι σε τραγουδιστής. Τώρα βέβαια κάποιοι τραγουδιστές έχουν σεβασμό, ναι, και αμέσως τους λένε, δηλαδή στις συνεντεύξεις. Υπάρχουν, ναι, είναι θέμα χαρακτήρα. Ναι. Άμα δεν είσαι φαταούλας, ας πούμε, τα θες όλα δικά σου. Δηλαδή έχεις πάρει το απάνθισμα ενός δημιουργού και αντί να το τιμήσεις, το περιφέρει σαν έναν δικό σου. Αυτό δεν είναι τίμιο. Δεν είναι τίμιο αυτό. Ναι, είναι θέμα χαρακτήρα όμως. Άλλοι είναι φαταούλες, ας πούμε. Κατάλαβες. Άλλοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι και είναι θέμα χαρακτήρα. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο θέμας χαρακτήρας σε όλες τις δουλειές είναι. Ναι, δεν αυτό, είναι μόνο στο τραγούδι. Αυτό το συναντάμε σε όλα τα επαγγέλματα. Αυτό. Το φαταούλα και το φιλότιμο. Ναι, 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 ναι. Άρα να μην το. Όχι, να μην το. Εντάξει, είναι ωραία. Είδες να τραγουδάμε καλύτερα. Καλύτερα να μιλάμε με τραγούδια. Ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε πάλι πίσω στο Αποξούλα, στο Μπράβο, ναι. Από το πρώτο δίσκο, αυτό το Ρεμάλι επίσης είναι ένα τραγούδι της, ναι, της εποχής. Αυτό το έγραψα για έναν καθηγητή των θρησκευτικών που δούλευε στη Σαντορίνη, στο γυμνάσιο, αλλά μετά άνοιξε σουβλατζίδικο. Σοβαρά. Ο Πάνος, ο Ροδινός, δεν ξέρω, μπορεί να μας ακούει. Βέβαια, αυτός δεν έχει γράψει κάτι στο τραγούδι, αλλά εγώ έβαλα και το όνομά του, τη Μισή Ενέκεν, κατάλαβες, είναι το Ρεμάλι. Γιατί από εκείνο εμπνεύστηκες, μπράβο. Το τραγούδι λέγεται το Ρεμάλι. Α, και τότε παίχτηκε γιατί πάρα. Έγινε Ρεμάλι ο καημένος ο καθηγητής. Άκουσα, μη σου πω ότι... Κάτσε να ακούσει. Άμα μην τα πούμε κιόλα έτσι, τότε τι χρησιμότητα έχει το τραγούδι, γελάς. Λοιπόν, πάμε, το Ρεμάλι, έτσι. Αλήθεις με στους δρόμους έκανα και 10 χρόνια φοιτήτης. Ζούσα μες στη νύχτα και έπινα ουίσκι. Σπίτι κι αν δεν είχα ήμουν ευτυχής. Μετά βρήκα μια γυναίκα και έγινα πατέρας. Άραξα υπάλληλος, κοιμόμουνα νωρίς. Όμως μου είχε μείνει του δρόμου το κουσούρι και στο χρόνο επάνω τα άφησα ευθύς. Το δρόμο ξαναπήρα χωρίς βράχο στην τσέπη. Παλιό είναι το παιχνίδι, το ξέρω πια καλά. Στην πόλη αυτή που όλοι να δω να τη σου πρέπει. Εδώ να Ρεμάλι με ελεύθερη καρδιά. Σκοπό μου στον κόσμο να αποδείξω
απόφαση να ανάποδο γυρίσω τα πάνω και τα κάτω, τα πριν και τα μετά. Για μέχρι να γεράσω δεν τα έχω καταφέρει. Αλήθεια να τα κάνω τα σχέδια τα τρελά. Θα γίνω ένα ρεγάλι με κάτσα στο κεφάλι. Όμως θα κολλητώ σε φοιτικά νερά. Το δρόμο ξαναπήρα χωρίς σάκο στη τσέπη. Παλιό είναι το παιχνίδι, το ξέρω πια καλά. Στην πόλη αυτή πόλη, να δω να τι σου πρέπει. Εγώ με ένα ρεμάλι, με ελεύθερη καρδιά. Αυτή η δουλειά μέσα σε τρία λεπτά πρέπει να πεις μια σημαντική ιστορία. Όντως, είδαμε όλο το έργο. Είδαμε αυτόν τον άνθρωπο πώς ξεκίνησε, παντρεύτηκε, δεν το πάλεψε με το σύστημα. Το μικρόφωνο σε πέλεξε για που δεν το κοιτάς. Για κοίτα εκεί πέρα να δεις πόσο δυνατά. Έχω πολύ δυνατό μέταλλο εγώ. Εγώ ναι. Μέταλλο έχω, αυτή δεν έχω. Γιατί είχα κάνει με τη Μέρη την Κωνσταντάρα για ορθοφωνία και μου είχε πει: έχεις πολύ δυνατό μέταλλο. Λίγο πρέπει να ακούς. Εσύ και ο Μητροπάτης. Σταμάτα. Άλλο, πες. Εγώ, εσύ θα μου πεις. Θα πούμε κι άλλο από τους λατρεπιβάτες. Από το πρώτο δίσκο εννοείς. Ναι. Από τους λατρεπιβάτες θα πούμε κι άλλο. Ναι, ναι, γιατί έχουν σημαντικά κομμάτια οι λατρεπιβάτες. Ναι, το ξέρω, είναι πολύ ωραία. Θα πούμε κι άλλο. Άλλωστε οι λατρεπιβάτες είναι η πιο γόνιμη περίοδος, θα έλεγα. Βέβαια μετά ασχολήθηκα με ένα σωρό πράγματα. Εγώ βλέπω ότι μετά έκανε και άλλου δίσκους. Δηλαδή δύο χρόνια έκανε τον ένα πίσω από τον άλλο μετά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα έχω κάνει και επιτυχίες και τα λοιπά. Και βλέπω ότι έχεις έτσι μια ποιητική. Δηλαδή τα κομμάτια σου έχουν ποιήση, έχουν ουσία, δεν είναι κομμάτια. Ναι, όσο μεγαλώνεις κιόλας σε βαθύνεις, καταλαβες. Δηλαδή πιο πιτσιρικά ήταν πιο ανάλαφρα όπως ακούς τα τραγούδια. Ναι. Αν εξαιρέσουμε το Ανησυχώ ή το Δευτό Εγώ που μεγαλώνω που θα παίξω αργότερα. Καλά, αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι. Αρχίζεις μετά και ανακαλύπτεις την ποιήση, μεγαλώνοντας, οριμάζεις, αλλάζεις, έτσι δεν μένεις ο ίδιος. Ο ίδιος θα μείνει και η δουλειά του καλλιτέχνη είναι αυτή, είναι να αλλάζει, να μεταλλάσσεις. Να εξελίσσεται, ναι. Τι να μεταλλάσσετε πολλά από. Σωστό. Μετά ένα τραγούδι, ξέρω αν το θυμηθώ. Ξέρεις πόσο. Τώρα με γύρισες πίσω στο πρώτο δίσκο και καιρό έχω να τα παίξω αυτά τα λόγια. Μην νομίζεις. Λοιπόν, αυτό που θα παίξω τώρα δεν το έχω ξαναπέξει, δεν ξέρω καν αν το θυμάμαι το τραγούδι αυτό. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσω να το πάρω. Όμως θα το παίξω. Εγώ θα σου φέρνω αλκοόλ, αλλά ξέρω ότι είσαι κατά το αλκοόλ. Και γι' αυτό δεν σου φέρα μια τσεκουδιά ή λίγο κρασά. Δεν χρειάζεται. Γιατί μου είχες πει ότι το καθαρό μυαλό γράφει. Ακριβώς. Και θα σου πω ότι το είπα σε κάτι φίλους μου καθηγητές, γιατί μ' άρεσε αυτή η πρόταση όταν μου την είχες πει κάποτε. Ότι και μου λένε. Όχι κάποτε, τώρα πρόσφατα. Ναι, ναι. Και μου λένε. Αυτό σημαίνει την αξία του καλλιτέχνη, πραγματικά. Δηλαδή το καθαρό μυαλό γράφει. Άκου, ο καλλιτέχνης πρέπει να βρίσκεται σε μέθη και σε μέθεξη. Καταλάβες, μέθη και μέθεξη. Και λοιπόν, πρέπει να βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα για το κοιμάτι, σε Nirvana. Ο Paul McCartney το Yesterday, που άμα θες το παίζω κιόλας μετά, το έγραψε, το είδε στο όνειρό του. Και σηκώθηκε την άλλη μέρα το πρωί και το έλεγε: ρε παιδιά, είδα στο όνειρό μου, λέει αυτό το τραγούδι. Κάτσε να το παίξω τώρα αυτό, μια κοιτόπα. Να, μπράβο. Λοιπόν, μήπως. Να, μας παίρνει και τηλέφωνα, βλέπω έτσι. Ναι, έχουμε και ζωντανή. Ναι. Καλά, μην το σηκώνουμε τώρα όμως. Δεν το κλείνεις καλύτερα ναι, γιατί είμαστε στον αέρα. Ναι. Έλεγα πως είχε κάτι να μου πει ο Πετρόπουλος, αλλά δεν είναι. Για πες. Τώρα στον αέρα θα σου πει. Κάτσε, πως κάναμε κάποιο λάθος. Τελικά δεν ήταν από εκεί. Όχι. Ωραία, αυτό το ταγό λοιπόν ήταν ίσως η αιτία που έπιασα την κιθάρα. Πάντοτε το ζήλευα, πάντοτε το τραγουδάω στα live μου. Και είναι το τραγούδι που ονειρεύτηκε ο Paul McCartney και το έγραψε. Για το ιδανικό χθες λοιπόν, αφιερωμένο στους φίλους που ξέρω ότι με ακούνε σήμερα, έχω πολύ καλούς φίλους. Αγαπημένους φίλους που με ακολουθούν, που με αγαπούν και τους αγαπώ και ίσως αν δεν ήταν αυτοί να μην έγραφα τραγούδια πια. Καταλαβες. Αυτό λοιπόν είναι το Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far. Thank you.
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging on me. Oh, yesterday came sad at me. Why is she hard to go? I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long. Oh, yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why is she hard to go? I don't know. Something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in κάτι μας ταξιδεύει, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όποιος ακούει τώρα την εκπομπή έχει ταξιδέψει και έχει γυρίσει σε άλλες εποχές, σε αναμνήσεις, σε καλοκαιρινές έτσι και όχι και ερωτικές στιγμές και δηλαδή εμένα τώρα με ταξιδεύεις και με γυρίζεις. Πολύ χαίρομαι, αυτή είναι η δουλειά μου. Μα νομίζω ότι το τραγούδι αυτό είναι για να μας ταξιδεύει. Και μια και έπαιξα για το χθες, θα παίξω λοιπόν τώρα πάει το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω γιατί 3 Απριλίου είχα τα γενέθλιά μου. Α, και μίκρινες. Κρέω σταθερά. Ναι. Έχω και καλό, πώς το λένε, πλαστικό. Λαμπάδα το πρόσωπό σου. Φωτεινό λαμπάδα χωρίς μία ρητίδα. Όντως, λαμπάδα. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη γυναίκα. Σας λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα το γυρίζω στο πλαστικό. Εντάξει, είναι τα αποτροπή το. Και καλά έκανε για να με απομακρύνει. Αστεύομαι, λοιπόν. Το τραγούδι αυτό, όπως το αφιερώνω σε σένα που με κάλεσες να έρθει και που επέμεινες αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εργάστηκες και για αυτή την εκπομπή που κάνουμε τώρα και σε όλους τους παλιούς καλούς φίλους, αν ακούει ο Γιώργος ο Σεμερτζέα που είναι... Μπράβο που του αρέσει, είναι κοινός μας φίλος, είναι καλό παιδί. Είναι ένας μηνιώτης εδώ, στο παλαιό Φάγκρο μένει, είναι χρόνια φίλος μου ο Γιώργος. Ναι, και η Ιωάννα, τους το αφιερώνω λοιπόν. Στο Γιώργο το Σεμερτζέα και στην Ιωάννα. Σεμερτζιάν. Σεμερτζιάν, ναι, μπερδεύω, εντάξει, με τα όνομα. Λοιπόν, τα αφιερώνω σε όλους αυτούς τους φίλους. Και μόνο που τα ταξίδια μείναν μόνο όνειρα και μόνο που οι φωνές και τα τραγούδια και να πει η ζωή τώρα κυλάει πιο γρήγορα και να που τα παιδιά και τα παιχνίδια χάθηκαν. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω, χτυπάει μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή. Ραγίσαν τα φεγγάρια που είχε φέρει μαρμάρωσε το φως το τελευταίο μήκωμα κι ας είναι ερωτικό που θα χωράει το άγριο στις πιάτσες της βροχής όταν πηγαίνει σαν το
καλό. Ειδικά από τα 40 και μετά συνέχεια το λέω. Καλά, θα μου πιάσουν το μυστήριο αυτό το θέμα. Όχι, αλλά μου αρέσει και η μουσική του, ξέρεις τι είναι. Πρέπει να πάρω κάτι από τη θήκη μου, μπορώ λίγο. Να με. Ναι. Απασχόλησε το λαό. Θες να βάλω κάτι να βάλω να μην μας βλέπουν, επισκούνεσαι, ναι. Ναι, ναι, βάλε κάτι, να πάρω κάτι από τη θήκη μου που θέλω. Να με, θα βάλω ένα κομμάτι. Ναι, βάλω ό,τι θέλεις, ένα ορχιστρικό κάτι, ας πούμε. Μπράβο. Έτσι να πειράσω αυτό. Thank you.
λοιπόν, πάμε και συνεχίζουμε να δούμε το Απαυρακάτο, στο δεύτερο, τρίτο δίσκο. Στο τρίτο δίσκο. Φύγαμε από το Ταξιδιστόνιο που ήταν το δεύτερο που μεγαλώνει. Το δεύτερο τραγούδι, το δεύτερο. Μπράβο. Θα πάμε στην τελευταία δουλειά που έκαμε στα Λιβάτε. Το έτσι απλά, έτσι λέγονται. Από εκεί ξεχώρισε το Ακού στη Φωτιά. Όπου η στίχη είναι ενός μεγάλου ποιητή και εκλειπώντος, αλλά ο τέλειος της μονοθέτης του φίλου του Οδυσσέα του Εισαγγελέα. Τώρα ξέρεις τι θέλω να σου πω που πες για ποιητή. Έχουν έρθει πολλοί ποιητές εδώ, το έχουν παρουσιάσει βιβλία και μου λένε αυτό που είπες πριν. Πολλά ποίηματα, συγγνώμη, πολλά ποίηματα λέει, τα έχουν γράψει την ώρα του ύπνου τους. Και μου λέγανε συγκεκριμένα κάποιοι φίλοι, όπως ο Σταυρακάκης ο Δημήτρης που είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό παιδί. Μου λέει: εγώ έχω ένα βιβλίο, πάντα ένα τετράδιο δίπλα μου, γιατί μπορώ να σηκωθώ στον ύπνο και να γράψω. Ισχύει αυτό, ισχύει. Ισχύει για, να σου πω γιατί τώρα δεν θέλω να μπω σε τέτοια κόλπα. Αλλά βρίσκεσαι σε μια, θα έλεγα, σαν meditation το λένε οι Εγγλέζοι, σε μια νιρβάνα, θα έλεγα. Το άστρο που λένε, εκείνη τη στιγμή που σου έρχεται, εκείνη τη στιγμή. Δεν θα μπορούσα να το πω άστρο, αλλά κάνει διαλογισμό. Αυτή είναι η λέξη. Διαλογίζεσαι. Είσαι μεταξύ. Των δύο επιπέδων, μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Εκείνη την ώρα λοιπόν χαλαρώνει ο οργανισμός και ως μεσάζον που είσαι, γιατί οι καλλιτέχνες είναι συμπαντικοί μεσάζοντες, δηλαδή έχουν οφάλει λόγο και το σύμπαν, το οποίο μεταδίδει τις πληροφορίες. Όταν είναι, ζουν την καθημερινότητα, οι πληροφορίες διστάζουν να έρθουν, γιατί δεν βρίσκουν έδαφος. Όταν όμως χαλαρώνεις και κάνεις meditation, όπως είπα, τότε αυτές κατεβαίνουν ήρεμα, όμορφα. Και όρισα σαν να είναι δικό μου αυτό. Το έγραψα εγώ. Λένε είχα ίστρο, πώς το λένε. Ίστρος είναι κάτι άλλο πάλι. Μην μπλέξουμε τις λέξεις. Αυτό ήθελα να πω ότι οι καλλιτέχνες, οι καλλιτέχνες όμως, όχι οι παραμυθάδες. Όχι, ναι, λέμε καλλιτέχνες. Ναι, καλλιτέχνες κανονικούς. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είναι σταλμένοι, είναι πεπτοκότες, θα έλεγα, άγγελοι και συμπαντικοί μεσάζοντες. Τώρα θα λένε τι μας λέει ο Νικολάου. Ας μεταφράσουν τις λέξεις που είπα, λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε αυτό που λες, υπάρχουν καλλιτέχνες που το αντιπροσωπεύουν, που τους ξέρουμε, αλλά έχουν φύγει. Ναι, τους ξέρουμε. Άλλοι υπάρχουν και είναι τέτοιοι άγγελοι. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Εδώ σταματάω με τα φιλοσοφικά μου, που δεν είναι ακριβώς φιλοσοφικά για όσους ξέρουν και τους έχουν συμβεί. Λοιπόν, θα παίξω το αγαπημένο μου φίλου του Οδυσσέα Εισαγγελέα, που γράψαμε αρκετά τραγούδια μαζί. Θα παίξω και ένα από το 2016 που ήταν τραγούδι ξεχασμένο. Και μετά το έβαλα το 2016, ακούγομαι εντάξει. Ναι, τώρα γιατί πριν μου φαίνεται δεν ακουγόμασταν καλά εδώ τώρα. Μέχρι εντάξει. Κρίμα και είπα τόσο ωραία πράγματα. Και πού είναι αυτά που είπα, ακουγόντουσαν από μακριά τουλάχιστον. Ακουγόντουσαν σιγανά. Δεν το είχα πολύ δυνατά, το είχα εκεί. Δεν πειράζει. Τώρα το κάνα τέρμα. Δεν πειράζει, δεν μπορεί να είσαι και η χολήπτη. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι του Αυγούστου η Φωτιά λέγεται. Τώρα ακούγομαι καλά. Τώρα είμαστε καμπάνα, να, κοίτα, είδες που πες για τη φωνή μου, κοίτα το πράσινο. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μου το δείξεις τώρα, γιατί κάνω το πόδι. Μου το δείχνεις μετά. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό λέγει το Αυγού στη Φωτιά, σε στίχους του Οδυσσέα Εισαγγελέα. Σκαριά παλιά σαν κατεμένα, στα μέλα του χρόνου. Τα όνειρά μου σκουριασμένα κρυμάζουν εδώ κάτω στα νυχτά. Σκαριά παλιά σαν κατεμένα στα πέλαγα του χρόνου τα νυχτά. Τα όνειρά μου σκουριασμένα κρυμάζουν εδώ κάτω στα νυχτά. Κι ένα φεγγάρι στα βαθιά κι ο ταβούς του η φωτιά με ταξιδεύει σ' ό,τι έχει μείνει απ' το παλιό, απ' τον κρυφό μου ουρανό και με παιδεύει, και με παιδεύει. Σκληρά ποτά, κακό ξενή και τα χαρτιά μου μια πληγή. Πιασμένος πάντα στο ίδιο δίχτυ τη νύχτα μου τα φυλακή. Σκληρά ποτά, κακό ξενύχτη και τα χαρτιά μου μια πληγή. Πιασμένος πάντα στο ίδιο δίχτυ τη νύχτα μου τα φυλακή. Κι ένα φεγγάρι στα βαθιά
κεφάλιου από τον ουρανό. Αφιερώνω στην αδερφή μου που το βάζε τέρμα στο σπίτι κάποτε. Ευχαριστώ όσο πολύ το βάζε. Ξέρεις, εμείς κάποτε όταν μας άρεσε ένα τραγούδι, το βάζαμε, το ξαναβάζαμε. Εγώ το ίδιο. Τότε υπήρχαν οι κασέτες και εγώ έχω κασέτα που έχει ένα τραγούδι σε όλη τη μια μεριά. Ωραία, το γιατί κάνει. Το κάναμε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, αυτό το δευτερό εγώ που μεγαλώνω, ήταν τραγούδια που μου τα βάζε η αδερφή μου συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Δηλαδή τη αρέσαν τόσο πολύ, ειδικά αυτό, γι' αυτό τη το αφιερώνω. Που το βάζε, ξέρεις, τέλειωνε, το ξανάβαζε. Τέλειωνε. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Και μια και μπήκαμε στο κεφάλαιο Οδυσσέας της Αγγελέας, να δώσω την καρέκλα παρεμπιπτόντως. Για να μην κουνιάμε πολύ. Ένα από τα δύο, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα παίξω ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, από αυτά που μου είχε δώσει και μου το είχε δώσει δεκαετία του 90 ο Οδυσσέας και εγώ το είχα παρατημένο κάπου. Γιατί το βλεπόμαστε συχνά, ξέρεις. Ό,τι έχεις δεν το εκτιμάς. Εν διακουσία το εκτιμάται κάποιος, καταλαβες. Δηλαδή, κατάλαβα πόσο πολύτιμος ήταν ο Οδυσσέας για μένα όταν έφυγε. Λοιπόν, και τότε λέω, έχω αυτό το αριστούργημα. Τη μοναχική αδάμαστε αγάπη. Μοναχή και αδάμαστε αγάπη, ναι. Λέγεται το τίτλο. Ναι, ο τίτλος. Ναι. Και δεν το έχω μελοποιήσει, ούτε το έχω βάλει πουθενά. Λοιπόν, το 2013... Θες να πατήσουμε ναι, με ναι, αυτό. Αλέξα, ναι, το 2013 λοιπόν πάνε ο φίλος μου. Oh. Έφυγε. Έφυγε για την άλλη διάσταση που λέω εγώ. Yeah. Οπότε, όταν έκανα το δίσκο αυτό, εγώ θα μείνω εδώ, σε αυτό το δίσκο περνάω τώρα, έγραψα δύο τραγούδια προς τη μύτη του. Το ένα λεγόταν «Ο Οδυσσέας». Mm-hmm. Αν θέλετε μπορώ να το παίξω. Θα τα πούμε, ναι. Και το άλλο είναι «Η μοναχική αδάμαστη αγάπη». Αυτό το τραγούδι παίζει να είναι από τα πιο αγαπημένα. Αν πεις τώρα όλα αυτά που σου δώσανε τη φήμη σου ή την καριέρα σου, δεν τα αγαπάς, όλα τα αγαπάω. Όμως τα αγαπάς με διαφορετικό τρόπο. Είναι όπως τους ανθρώπους. Σαν παιδιά είναι τα τραγούδια σου, έτσι δεν είναι, σαν να είναι τα παιδιά σου, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Γιατί έχω τρία παιδιά. Τα παιδιά είναι άνθρωποι, τα τραγούδια είναι τραγούδια. Ναι, εννοώ ότι είναι η δημιουργία σου. Όχι. Σου εξήγησα προηγουμένως, όταν είχες κλείσει και δεν ακουγόμουν, ότι θεωρώ ότι οι πληροφορίες που μας έρχονται δεν είναι ακριβώς δικές μας, καταλαβες. Είναι σημαντικές πληροφορίες, είναι οι μεσάζοντες. Δεν μπορούμε να καμαρώνουμε πολύ για τα τραγούδια. Τα τραγούδια εμείς τα μεταφέρουμε. Είμαστε τα οχήματα μεταφορά. Να καταλάβετε δηλαδή όταν μιλάμε για ταπεινούς ανθρώπους. Δεν είμαι ταπεινός. Σαν ιδιοσυγκρασία, όχι, αυτό είναι ταπεινό. Όχι, δεν είμαι ταπεινός. Δεν έχεις εγωισμό. Παραλέγεις ότι αυτό που έχω το έχω λάβει από ψηλά. Βεβαίως. Γιατί αυτό δεν είναι ψέμα όμως. Από ψηλά είναι η ζωή μας η ίδια. Από ψηλά είναι ότι είμαστε εμείς οι δύο εδώ. Από ψηλά είναι ότι άλλοι υποφέρουν και εμείς μπορούμε να τραγουδάμε. Άρα τώρα μας αποδεικνύεις ότι δεν έχεις μόνο ποιότητα σαν υπουργό, σαν συνδέτη. Σαν τραγουδοποιός είσαι ποιοτικός σαν άνθρωπος, σαν πνεύμα. Κοίταξε, γιατί αυτά που μας λες τώρα δείχνουν έναν άνθρωπο που πατάει στη γη. Εντάξει, τώρα δεν θα ήθελα να το πούμε αυτό, γιατί αυτό δεν άπτεται της ταπεινότητας να μιλάω για τον εαυτό μου και όλα αυτά. Απλώς αυτό είναι η φιλοσοφία της ζωής. Άλλο τώρα, άλλοι μπορεί να το θεωρούν ανόητο, άλλοι καλό, άλλοι κακό. Όμως αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Δεν θέλω να τιτλοποιήσω, αν δεν είναι αδόκιμο αυτό που είπα τώρα. Τιτλοποιώ, να δώσω τίτλο στη φιλοσοφία μου και μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα. Και δεν μπορείς να μην είσαι ταπεινός απέναντι στο δημιουργό, γιατί ολίγιστος δείχνεις απέναντι στο συμπατικό δημιουργό. Ολίγιστος είσαι, καταλάβεις ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που προσγειωνόμαστε, τότε λαμβάνουμε τα δώρα. Όταν τα πετούμε τα δώρα. Δεν έρχονται τα δώρα. Πρέπει να τα ζητάμε όπως πρέπει και όταν πρέπει. Ακόμα και η προσευχή δεν πιάνει τόπο αν δεν είναι εκβαθέων και αν δεν είναι ειλικρινής. Δεν είναι κοροϊδό Θεός. Yes. Αυτό προσπαθώ να πω. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην ψυχή του φίλου μου, τον Σέρι Σαγγελέα και λέγεται «Μοναδική, μοναχική αδάμαστε αγάπη». Yeah. Τώρα συγκινήθηκα και εγώ. Ναι, το ξέρω.
σαν τη σελήνη στο σκοτάδι λαμπή. Η μαγική φυγόκεντρη ψυχή σου. Κι εγώ στη γη φτερώ σαν κάθε μέρα. Προσμένω τον τρελό τον άνεμό σου. Αστεριών στην κόψη των χιλιών σου. Μοναχική αδάμαστη αγάπη, μοναχική αδάμαστη αγάπη. Λυμμένα μάτια, σκιές σωμάτων έτοιμων να φύγουν, νυχτερινά πανάρχαινα μονοπάτια. Εξαφήσου την υπόσταση να σμήνουν, καρδιά ρηχή με δυο σταγόνες αίμα. Κορμί με μια ανάμνασα λίγη. Έτσι με βρήκε το φτωχό το τέρμα ενός αιώνα τώρα που έχεις φύγει. Μοναχικά υγρά κλειμμένα μάτια, μοναχικά υγρά κλειμμένα μάτια, μοναχική αδάμαστη αγάπη, μοναχική αδάμαστη. Γι' αυτό σε συγκινεί, γιατί λέει πολλά. Λέει πολλά. Θέλω να μας πεις όμως, βλέπω ότι έχεις κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, όπως την Αλεξίου, yeah. Όπως την... το Χάρη, με το Χάρη Κλίν, τι κάνατε? Α, εντάξει τώρα, πιάσεις ένα κεφάλαιο τρομερό. Άκου να σου πω, αυτό ήταν μια εμπειρία που θα μου είναι αξέχαστα. Έχουμε κάνει το πρώτο δίσκο. Ναι. Τι έγινε? Τίποτα, όχι, πρέπει να κουνάμε τα ποντίκια για να μην κλείνω. Ναι, έχουμε κάνει το πρώτο δίσκο που λες και μας ακούει η Αλεξίου και μας παίρνει στο ζυγό στην πλάκα. Στο εξής σχήμα. Χάρη Κλίν, Χαρούλα Αλεξίου, Διονύσης Θεοδόσης παρακαλώ, εμείς και δύο ηθοποιοί, ο Λονίδας και ο Μουστάκας, όχι ο Σωτήρης, ο Ανιψιός του. Και οι δύο τρομεροί ηθοποιοί, πολύ ωραίοι. Ήτανε μαγικό αυτό που συνέβη. Από το Αμπαράκια στον Πειραιά, το Πέτρα και Φως λέγω ήταν αυτό που πέσαμε, ξαφνικά δίπλα στη Χάρουλα Αλεξίου, στην ιέρεια του ελληνικού τραγουδίου. Έτσι, για το ίδιο ιέρεια το άλλο. Νομίζω δασκάλα, φωνάρα. Τώρα τι να πούμε για τη Χαρούλα, ό,τι και αν πει είναι λίγο. Για μένα είναι μια σύγχρονη Βέμπο η Αλεξίου. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί θα φανεί υπερβολικό. Όλοι ξέρουν για τη Χαρούλα. Τι να πω τώρα. Στην κυρία και γενικά και στη ζωή της και άμα θέλει κανείς δεν δείχνει πολλά πράγματα. Τίποτα, δεν είναι θέμα. Τώρα, εντάξει, αυτή έχει περάσει για μένα στο πάνθεο των τεραστίων, ναι. Θα έλεγα... σε όλα τα επίπεδα το λέμε, ναι. Αυτό, εντάξει, ναι. Είναι σε όλα τις τα επίπεδα, κυρία, ρε παιδί. Δεν θα πω στον gossip τώρα. Τέλος πάντων, σταματάω εδώ.
και να πω καταρχήν την ευγνωμονώ για αυτό που μου συνέβη τότε και να πω ότι ο Χάρη Κλίν είναι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύω ότι θα επαναληφθεί. Αυτό. Θα ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα βγει αυτό. Δεν νομίζω τέτοια ευφυΐα να ξαναυπάρξει. Ο άνθρωπος ήταν ατακαδόρος, έλεγε άλλα κάθε βράδυ. Έλεγε πόσες που γελάχαμε και εμείς μπορούσαμε να τραγουδήσουμε γιατί βγαίναμε και τραγουδάμε. Είχε βάλει τα Λάτιν τότε. Και από τα γέλια δεν μπορούσαμε να τραγουδήσουμε, ας πούμε. Δηλαδή, φοβερό αυτό το πράγμα. Η ιδέα Αλεξίου έχει φοβερές ικανότητες σαν ηθοποιός. Και παίζανε τη Χαρίκλια, ας πούμε, με το Τραμπάκουλα και διάφορα τέτοια σχετσάκια που παθαίναμε. Όπου τότε ο ζυγός ήταν, τι να σου πω, δουλεύαμε 6 φορές την εβδομάδα. Τότε ήταν άλλες. Εντάξει, για μένα αυτό, πώς να σου πω, είναι μια φωτογραφία. Αυτό που... ήταν τώρα, μιλάμε για εποχή. 1988-89. Μπράβο, 88-89. Ήταν οι καλές εποχές τότε. Ναι. Και το 90, μετά από το 97 και μετά άρχισαν να πέφτουν τα πράγματα. Όχι, από το 2000. Ναι, από το 2006. Αυτό έχω να πω για τη συγκεκριμένη περίοδο που εκεί πέρα αναδειχτήκαμε, ήρθε ο κόσμος μας είδε. Μετά κάναμε συναυλίες με τη Χαρούλα και με τη Γαλάνη και πήγαμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η Δήμητρα Γαλάνη, ναι. Ωραία κι αυτή. Βέβαια. Αυτές είναι τώρα, έχουν πει καταρχήν, έχω τραγουδήσει στους μεγαλύτερους συνδέλφους. Εγώ νομίζω ότι και με τη Γαλάνη εσείς ταιριάζετε και σαν. Γιατί και εκείνη έτσι στα τραγούδια της είναι πιο ποιητικά. Ναι, εννοείς να είναι πιο μπουατίστικα. Ναι. Όχι, λέει κι άλλα, έχει πει κι άλλα. Έχει πει που έχει τεράστιο φάσμα ρεπερτοριακό η Γαλάνη. Ναι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει από το κύμα και είπε μετά πρώτη χτέρες Χατζηδάκηδες και ένα σωρό πράγματα. Δεν μιλάμε τώρα ιστορίες, όχι μεγάλοι καλλιτέχνες. Και πάμε μετά στο... Το είπαμε εντάξει αυτά, το ταξίδι στο όνειρο, τους δίσκους αυτούς. Να παίξουμε ένα τραγούδι. Ναι. Πάμε στο όπου θα μείνω εδώ, τώρα σου διαβάζεις το βιογραφικό. Όχι, δεν διαβάζω το βιογραφικό σου. Βλέπω τις συμμετοχές σου και τραγούδια που έδωσες, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Θα παίξω και κάτι. Δηλαδή να πούμε ότι έχεις δώσει σε πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες μεγάλες επιτυχίες, αλλά εσύ είσαι ο δημιουργός. Αυτά να τα αναφέρω. Καλά, εντάξει, θα τα αναφέρω, θα τα πω στα τραγούδια. Δεν έχει σημασία. Επεπτερώντα. Όλα φεύγαν. Φεύγαν είναι όλα. Εντάξει, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Να γράφουμε τώρα. Τώρα γράφουμε. Μας χρειάζεται, έτσι, ο κόσμος. Η τέχνη έχει σχέση με την αυτοανέρεση. Πρέπει να αυτοανερείσαι. Δεν μπορείς να έχεις να λες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Καταλαβες. Θα πρέπει να αποδεικνύεις ποιος είσαι. Ανά πάσα στιγμή. Αυτό. Αλλιώς παράδειγμα και πήγαινε και έγινε βοσκός. Ξέρω, ωραία. Όμως υπάρχουν βοσκοί που έχουν γράψει ποιήση. Υπάρχουν. Εννοώ, άλλαξε επάγγελμα. Κατάλαβα πώς το λες. Λοιπόν, αλλά εγώ θα μείνω εδώ. Έτσι, μπράβο. Εγώ θα μείνω εδώ. Ό,τι και να μου πάρετε, όσο κι αν μου κοστίσει, γιατί ανήκω εδώ ακόμα κι απ' τη στάχτη μου θα ξαναγεννηθώ, όμως θα μείνω εδώ. Εγώ θα μείνω εδώ, ήρθαν οι παππούδες μου, εγώ θα μείνω εδώ. Έζησε ο πατέρας μου, η μάνα και τα αδέρφια μου κι ό,τι έχω ακριβώ, εγώ θα μείνω εδώ. Εγώ θα μείνω εδώ. Mama.
θα μείνω εδώ. Εγώ θα μείνω εδώ. Εγώ θα μείνω εδώ. Βάλω στην πολυκατοικία μου. Γιατί σε απειλούν με έξωση? Όχι, είναι το πατρικό μου, εκεί γεννήθηκα εδώ, αλλά είναι γραμμένο στην αδερφή μου. Α, μάλιστα. Και κάποια στιγμή τώρα που έφυγε ο μπαμπάς θα πρέπει να φύγω από το σπίτι. Μάλιστα. Αλλά είναι το πατρικό μου, τώρα θα τη πω εγώ να τη βάλω αυτό το τραγούδι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πούμε που μου λες διαβάζω το βιογραφικό, είναι τόσο μεγάλο το βιογραφικό σου που και να θέλαμε να τα αποστηθήσουμε απ' έξω δεν γίνεται. Όχι. Έχεις δώσει τόσα τραγούδια σε καλλιτέχνες. Θα ήθελες να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό και μετά να προχωρήσουμε στα... Εντάξει. Έχεις δώσει σε πολύ κόσμο. Έχεις δώσει στον Γαϊτάνη, στον Πέτρο τον Γαϊτάνο, ε. Ναι. Και στον Πέτρο τον Γαϊτάνο. Στον Λαβρέτη, στο Μαχαιρίτσα. Στο Μαχαιρίτσα. Στη Δήμου. Έχει πει και ο Νταλάρας τραγούδι μου. Έχει πει η Λένα Αλκαίου, έχει πει πολλά τραγούδια. Λοιπόν, τότε να... Ένας ωραίος δίσκος, νομίζω έχεις κάνει πολλά με τη Λένα Αλκαίου. Έχω κάνει πολλά. Ναι. Από το πρώτο της δίσκο, εγώ δεν βάλω στο τραγούδι τη Λένα. Μπράβο. Να πούμε κάτι έτσι, γιατί βλέπω αυτά είναι πιο πριν από το... Ναι, αυτό θα... Πολύ καλά το πας. Καλά το πας. Μια και με έβαλες άνθρωπο, θα σου πω τραγούδια που έχω δώσει τώρα. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να παίξουμε έτσι μερικά τραγούδια που έχεις δώσει. Βέβαια. Το πας πολύ καλά. Πολύ ωραία το πας. Λοιπόν, θα παίξω τώρα ένα τραγούδι που έδωσε στο Λαβρέ το Μαχαιρίτσα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι σημαντικό για μένα και το αφιερώνω στη Μαρία την Παπαδάκη που έγραψε στους στίχους. Ναι. Άκου να δεις τι συνέβη. Η Μαρία Παπαδάκη μου πήρε μια συνέντευξη και μου λέει: μπορώ να σου στείλω κάτι στίχους. Και του λέω: βέβαια, Μαρία, στείλε μου. Και μου στέλνει και τι διαπιστώνω. Καταπληκτική στίχη. Καταπληκτική. Όπου η Μαρία Παπαδάκη τώρα είναι σπουδαία συγγραφέα, έχει γράψει 4-5 βιβλία, έχω χάσει το λογαριασμό, όλα επιτυχημένα. Και έχουμε γράψει και το μεγάλο σου ξέρετε, τον Ερωτόμο για την Αρετούσα που έγινε viral και τα λοιπά. Δεν θα μπορούσα να παίξω, δεν έχω γυναίκα. Δεν έχεις Αρετούσα. Εντάξει, εγώ από φωνή. Δεν πειράζει, είσαι έκτακτη προσωπικότητα, δεν έχει σημασία, δεν μπορούμε να τραγουδάμε όλοι. Τέλος πάντων, σαν απολόγο και διαλέγω αυτό το τραγούδι, το στείλαμε σε μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια η οποία δεν το αρνήθηκε. Το στέλνω στο φίλο μου τον Λαβρέντη με τον οποίο έχουμε ιστορία, γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά λόγω του Αντώνη του Μουτσέλου. Και αυτά στο... πρέπει να μας τα πεις. Γιατί με τον Μιτζέλο έχετε κάνει δουλειά, είχαν ένα... Ο Μιτζέλος τώρα, ο Μιτζέλος είναι αδερφός, είναι και φοβερός. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Αντωνάκη μας. Τον λέω Αντωνάκη εγώ γιατί μας από μικρά παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στον Ολυμπιακό μικρή. Α, Ολυμπιακάκηδες. Ναι, ρε, πυρεώτες είμαστε. Γεννηθήκαμε στο Καρισκάκι και θες να μας πάνε εκεί, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Κοίτα, ο γιος μου που γεννήθηκε εδώ είναι Ολυμπιακός, αλλά τιμάει και τον Πανιόνιο. Και εμείς τον τιμάμε. Δηλαδή έπαιζε μπάλα στον Πανιόνιο και του έλεγε μικρός που ήταν Ολυμπιακός, αλλά αγαπάω και τον Πανιόνιο. Ως ιστορική ομάδα τον Πανιόνιο τον αγαπάμε κι εμείς. Μα σα έχει φτιάξει παίκτες και τις τρεις. Αλλά Αστόπουλος και τα λοιπά. Έχει βγάλει, είναι Βιτόριο Σαραβάκου. Με τον Σαραβάκο πέσαμε κιόλας. Βρεθήκαμε λόγω του Μπραουδάκη του γυμναστή μας. Βρεθήκαμε και παίξαμε το συνεασμένο μαζί. Ήταν μικρό σαν και εμένα και από συνομιλίκη μας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τέλος πάντων ο Πανιόνιος είναι ένα φυτόριο, είναι το αγαπήσαμε όλοι το Πανιόνιο. Έχουμε έρθει πολλές φορές εδώ συνεασμένο στο γήπεδο και τα λοιπά. Έχουμε φίλους από εδώ και εντάξει τώρα δεν μπορείς να ιστορικά σου μάτια. Λοιπόν, τέλος πάντων κάναμε μια παρένθεση και σε αυτά. Θέλω να το αφιερώσω στη Μαρία την Παπαδάκη και στον Γιώργο τον Παπαδάκη τον άντρα της, έκτατος και ο Γιώργος. Και στο νεογέννητο εγγόνι τη. Α, να το χαίρεσαι. Το Γιωργάκι, το Γιωργάκι. Α, είναι και η Γιώργο σαν το γιο μου. Αφιερωμένο λοιπόν στου Γιώργιδε μα. Α, μπράβο κυρία Μαρία. Λοιπόν, και το όμω το άκουσα ο Λαβρέτη μου λέει: φέρτε εδώ, ωραία. Το άρεσε. Και έγινε πλατινένιο ο δίσκο αυτό, όχι από το συγκεκριμένο τραγούδι. Γενικά όλα αυτά τα τραγούδια. Ναι. Η ενοχή των αμνών λεγόταν. Είχε περάσει 100.000 δίσκου αυτό. Και το τραγούδι λοιπόν τη γνωριμία μέσα αυτό. Έγινε κατευθείαν πλατινένιο. Από εκεί και πέρα κάναμε ένα σωρό πράγματα με τη Μαρία. Κάναμε το δίσκο, το ολοκληρωμένη εργασία του Νότου Τα Πουλιά, να το ακούσετε αυτό το άλμπουμ. Ναι. Εκεί είναι και ο Ρετόπι του Χαιρετούσα. Μπράβο, ναι. Και τον Μιχάλη τον Κουνάλη. Και γράφουμε συνεχώς μαζί τραγούδια με τη Μαρία. Τώρα ετοιμάζουμε και άλλα τραγούδια μαζί. Ωραία. Και γίναμε σύντροφοι καλλιτεχνικοί. Και στο χρωστάω, μιλάω τόση ώρα για αυτήν, γιατί νιώθω, πώς να σου πω, ξέρεις, ναι, πολύ σπουδαίο. Οι άνθρωποι που συνδημιουργούν να αγαπιώνται, κατάλαβες τι λέω. Βέβαια είναι αδερφιά, ενώνονται οι ψυχές. Ακριβώς. Να το πω. Εγώ ποτέ δεν είμαι ατυπικός γενικά. Δεν είμαι ατυπικός. Ήθελα να, με τους ανθρώπους να είμαι. Να ρωτήσω, μιλάμε για τη Μαρία την Παπαδάκη από το Ηράκλειο. Ναι, τη συγγραφέα. Που γράφει και μαντινάδες.
Μαντινά τη γράφει, αλλά μήπως λέμε. Νομίζω ότι ξέρω. Αυτή είναι συγγραφέα, σου λέω τώρα. Είναι συγγραφέα, αλλά γράφηκε. Ναι, την ξέρω. Τέλο πάντων. Είναι διάσημη. Είναι διάσημη. Μπράβο, ναι, ναι. Λοιπόν, αγκαλιά στο καναπέ. Αγκαλιασμένοι στο καναπέ, να ακούμε δίσκους που αγαπάμε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ. Ποτέ μη φύγεις, εδώ να μείνεις, να με παιδεύεις, με τόση γλύκα να μ' ανακρίνεις, κι έτσι φευγάτα να μ' αγαπάς. Αγκαλιά στο καναπέ μας, με τα μυστικά εφέ μας, τα κοινά μας μονοπάτια στη ζωή. Αγκαλιά στην κάθε μέρα, μια χαρά και μια φοβέρα, τα παιδιά που μεγαλώνουμε μαζί. Αγκαλιά να μην χαθούμε και να μην παραδοθούμε, σε εποχή που δεν χωράει το μαζί. Ξεχαστούμε σ' αυτό το βράδυ που βρέχει έξω και τραγουδούν μικρές σταγόνες πάνω στο τζάμι, και αναμνήσεις που μας κρατούν φωτογραφίες από ταξίδια σε ένα πουλόβερ, ένας λέκες στην κάμαρά μας, κρυφά παιχνίδια στο μάλωμά μας, υπερβολές. Αγκαλιά στο καναπέ μας, με τα μυστικά εφέ μας, τα κοινά μας μονοπάτια στη ζωή. Αγκαλιά στην κάθε μέρα, μια χαρά και μια φοβέρα, τα παιδιά που μεγαλώνουμε μαζί. Αγκαλιά να μην χαθούμε και να μην παραδοθούμε, εποχή που δεν χωράει το μαζί. Σε εποχή που δεν χωράει το μαζί. Ναι. Όλα τα λέει αυτή η πρόταση. Αυτά τα λέει όλα πραγματικά. Και είναι πολύ ωραίο ερωτικό, πολύ ωραίο κομμάτι ερωτικό. Ναι. Να ρωτήσω στη, με την Ελένα την Αλκαίου στο, στο Παράδεισο τα Μπουζούκια. Εγώ έχω κάνει τις ανεξιτώσεις, ναι. Μπράβο. Άρα θα μας πεις και από εκεί κάτι. Όχι, δεν μπορώ να πω από εκεί, γιατί δεν δικά μου τα τραγούδια αυτά. Α, μόνο είναι την του Γιάννη Σπανού, είναι του Πρέσα, είναι του Χατζινάσου. Με εμπιστευτήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Γιάννης Σπανός μου προτείνει. Θα δικά μου αυτή την ανεξιτώση.
Τότε είχαμε δουλέψει μαζί, τρεις σεζόν δουλέψαμε τον Γιάννη Σπανό. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Τεράστιο. Ναι, τιτάνες. Μπράβο, ναι. Δεν μπορείς να πεις τώρα, τι να πεις για τους Σπανό. Τι να πεις. Είχαμε την τύχη και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που τέτοια ταπεινότητα, ας πούμε, που κλείσει από το. Πραγματικά. Ένας άνθρωπος σιγανών τόνων και μεγάλος δημιουργός. Τεράστιος. Όχι μεγάλος, τεράστιος. Άλλο μεγάλος, άλλο τεράστιος. Ναι, τεράστιος. Ναι. Ναι, λοιπόν, θα παίξω. Μια και ανέφερε στην Λένα Αγγέλου το τραγούδι που είναι, η ναυαρχίδα των τραγουδιών τη, το Ίχνος, σε στίχους του Γιώργου του Κρητικού. Και μουσική δική σου. Ναι, αφού παίζω δικά μου τραγούδια σήμερα. Είδατε ότι δεν το ξέραμε όμως αυτό. Δεν πειράζει. Γι' αυτό θέλω να ακούσετε. Εδώ, αγαπημένη φίλη μου, έστω και καινούργια που είσαι φίλη, είσαι αξιαγάπητη, δεν ξέρω πολύ πιο σημαντικού από μένα, κατάλαβε τώρα. Αυτό το ξέρω, το γνωρίζω και. Τι γνωρίζουν παταπούς. Μ' άρεσε η Δρούζα που κάνει σε μια τηλεόραση που κάνουν τώρα μια σχολή τραγουδιού, που μάλωσε τον τραγουδιστή γιατί του λέει δεν δίνεται να μην ξέρεις ποιος γράφει το τραγούδι που τραγουδάς. Βέβαια, γυναίκα δημιουργός. Μπράβο, γι' αυτό. Έχει χάρισει ένα σωρό επιτυχίες αυτή που είπε. Η Εύη Δρούζα. Ναι, ναι, ναι. Έχει δώσει ένα σωρό επιτυχίες η γυναίκα. Και σου λέει κάτι, τι γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα. Δηλαδή, χρησιμοποιήσει το τραγούδι έτσι, να προβληθεί με αυτό. Το εκτιμάς ως δημιουργία, αλλά δεν εκτιμάς τον δημιουργό του. Γιατί αν δεν το αναφέρεις, δεν το καταλάβεις. Άστο αυτό μια πληγή. Μην την πιάσουμε τώρα. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παράπονα και τα βγάζουμε συχνά και γινόμαστε δυσάρεστοι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ να αποδείξω ότι τα τραγούδια είναι δικά μου. Το Ίχνος. Πώς σε στίχους του Γιώργου Κρητικού. Όπως βλέπεις, αναφέρω πάντα τους στίχους. Πάντα βλέπετε, βέβαια. Ήχος δεν θα μείνει
σένα και έριξα τη στάχτη μες στη κουβά σου που πίνες τα χρόνια έπινες και μένανε. Με έτοιμη να βλέπω τα κλάματα γιατί σου ξεκινηθεί με αυτό το τραγούδι. Καλά, μην κλάψεις κιόλας. Έτοιμη είμαι όπου και όπου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πάμε και μένουμε, λέει, στα Χανιά πας και μένεις, εκεί στην Πατρίδα. Μα δεν τελειώσαμε ακόμα από τα τραγούδια που έδωσες άλλους, σου παίξω κανένα ακόμα, δεν θέλεις. Ναι. Πάμε μετά στην Κρήτη, γιατί... Γιατί έχεις γράψει και εκεί για άλλους πάλι, και γι' αυτό. Πώς, έχω κάνει πολλά στην Κρήτη. Γι' αυτό πιάζομαι. Να σου πω την ιστορία με την Κρήτη, θα σου πω, μα να τελειώσουμε. Σταμάτα κριτικιά αμέσως, τοπικίστρια είσαι. Μην βιάζεσαι, έχουμε αρκετή ώρα ακόμα. Το έχουμε εδώ στην Ένωση Κρήτων, τώρα που θα πρώτο Θεός που θα ανοίξουμε. Εννοείται ότι θα έρθεις. Ναι, πολύ το, σωστά το έδεσες. Πρώτα ο Θεός. Σωστά το έδεσες, γιατί εδώ πέρα χρειαζόμαστε θεϊκή επέμβαση. Μόνο με θαύμα θα σωθούμε. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, εμείς κάνουμε πολλές εκδηλώσεις, κάνουμε πολλά πράγματα. Το ξέρω. Κάτσε να σου πω τώρα ένα τραγούδι. Είναι δύσκολο τραγούδι. Τώρα θα σου εξομολογηθώ κάτι. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να τραγουδήσω. Από τότε που κλείσανε τα μαγαζιά. Ναι, ωραία, πολλοί κόσμοι λοιπόν, κλείσαν έτσι. Δεν σου λέω για το στούντιο, εντάξει, στο στούντιο τραγουδίζω. Εντάξει, ναι, στο σπίτι και αυτά. Στο στούντιο. Αλλά στο στούντιο δεν σε βλέπει κανένας. Είναι πρώτη φορά που παίζω και με βλέπουν άλλοι δημοσιάσουν. Δηλαδή... Έχεις να παίξεις σε κοινό όλη την καραντίνα από πέρυσι. Ένα χρόνο τώρα. Ένα χρόνο και κάτι. Προσπαθώ να δοκιμάζω τη φωνή μου. Είχα ξεχάσει πώς είναι να τραγουδάω έτσι με την κιθάρα μου. Ενώ το έκανα 40 χρόνια την κάνω. Και ξαφνικά σου δίνουν το διακόπτη, ρε παιδί μου, ξαφνικά. Μα εγώ ακούω και άλλους καλλιτέχνες έτσι που βγαίνουν τώρα και μιλάνε και σου λένε αυτό το πράγμα. Ότι ξεχάσαμε να τραγουδάμε. Εντάξει, άλλοι κάνουν κάποια live. Τώρα ήρθα στα ίσα μου λιγάκι. Αυτά τα live είναι ψυχρά, ρε παιδί μου, λιγάκι, α πούμε, ξέρεις. Αλλιώς τώρα που είμαστε εδώ και μιλάμε, σαν να σου, πώς να σου πω, μιλάμε έτσι εδώ μεταξύ μας, το πας στήνες εκεί πέρα με τις κάμερες, είναι σαν στην τηλεόραση, δεν έχει αμεσότητα. Αλλιώς είναι τώρα το live, έρχεται το άλλος από κάτω, σου πετάει ένα αστείο, μια ατακά, του λες και εσύ. Είναι ο άνθρωπος... Σε να σε αρέσει η επαφή, η επικοινωνία, ναι, δεν μπράβο, σε αρέσει το ψυχρό, μπράβο, ναι, ναι. Ακριβώς. Άρα... Όπως να σου πω κάτι και ο Διογέννης που έγινε και έκανε μια τεράστια σάλα. Ναι. Ωραίο μαγαζί. Ωραίο, εγώ ωραίο. Έχω μεγαλώσει το Διογέννη. Και εγώ έχω πάει. Λοιπόν, ενώ και δούλευα εκεί και γενικά τέλος πάντων το ξέρω. Όταν έκανε το μεγάλο αυτό μαγαζί. Έχασε την κόσμο. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ήταν ο Πανταζής, ρε παιδί μου, με τη Βύση που κάνανε τότε. Δηλαδή και ήταν μαζί στο μικρό Διογέννη και γινόταν ο χαμός. Και όταν φτιάξανε το μεγάλο και θυμάμαι πήγε η πρώτη χρονιά που ήταν και της Βύσης ένας καλός δίσκος που είχε κάνει το Καρβέλα τότε το... Καλά, έχει κάνει το δεν θυμάμαι, ναι. Δεν γέμιζε εύκολα, δηλαδή μετά ήταν ψυχρό για τον κόσμο, ο κόσμος έφευγε δυσαρεστημένος. Έλα να σου πω κάτι, όπου πέφτει η κατανάλωση και το χρήμα χαλάνε όλα. Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Λοιπόν, ας πορευθεί ο καθένας όπως νομίζει, ήρθε η ώρα που πρέπει να μιλήσουν ψυχές. Αυτό ας το καταλάβει ο κόσμος. Καλά, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό και έχει γίνει σε πολλά στάδια εργασιών, όχι μόνο. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ που είμαστε ακόμα ζωντανοί, παίζουμε μουσική και τραγουδάμε. Θα σου παίξω ένα τραγούδι επίσης σε ποιήση του Οδυσσέα Εισαγγελέα. Το έχει πει ο Νίκος ο Νομικός κάποτε. Μετά το είπε ο Κώστας ο Μάρτζος σε μια υπέροχη εκτέλεση, καλύτερη για μένα. Και μετά το είπε και ο Γιώργος Ονταλάρας σε μια άλλη εκτέλεση. Τραγουδιστικά είναι καλή. Ενοχιστορικά δεν συμφωνώ. Ναι. Του το έχω πει και το ίδιο. Το τραγούδι αυτό λέγεται Απόψε έγινε, άνεμος κύμα και πανί. Ναι. Τώρα έχει πολύ ψηλές νότες, άμα μου φύγει καμία, δεν με μηνύσετε. Λοιπόν, σε στίχους το δεξιά σε γέννη. Στους στρατώνες τους παλιούς
πεταμένα μέσα σε ξένους ουρανούς. Μα απόψε γίνε άλμος κύμα και πανί, ήλιο τρελή με επιμονή, απόψε γίνε. Μα απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρακτική στενή φορά, απόψε γίνε. Το πληγωμένο καλοκαίρι μετά στους δρόμους ξεψυχά, η μέρα πάλι θα με φέρει στο στρατόπεδο σαν. Απόψε πάρε το όνειρό μου που μου είχε βγάλει σαν νυχτά, έγινε πάλι το μικρό μου καλοκαιράκι του νοτιά. Μα απόψε γίνε άνεμος κύμα και πανί, η πιο τρελή με τη μονή. Απόψε γίνε, μα απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρωτική στενή φορά, απόψε γίνε. Μα απόψε γίνε άνεμος κύμα με κεφαλή, η πιο τρελή μου επιμονή, απόψε γίνε. Απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρωτική στενή φορά, απόψε γίνε. Νομικό σε δίσκο του νομικού. Ναι, δεν είναι ένα κίνδυνο που γράφει εκεί πέρα. Του έχω δώσει άλλο ένα, το αρρώστησα, έτσι λέγεται. Πάμε παρακάτω. Μας γράφουν εδώ. Εμείς λέει, με ποιον λέει να πρωτοονειρευτούμε, με τον Νικολάου ή με την παρουσιάστρια, μου γράφουν εδώ πέρα. Άντρας είναι εδώ. Ναι, δηλαδή ότι με τα τραγούδια σου έχει φύγει και έχει... Ναι, κατάλαβα. Και... έκανε ένα συνδυασμό με την παρουσιάστρια και με τα τραγούδια. Το τρεπνό μου με τα τροφέλη μου. Ναι. Όλοι μου λένε εδώ πέρα, εμείς σε παρακολουθούμε από την αρχή, πολύ ωραίο, είστε πολύ ωραίοι. Ωραία. Ωραία. Μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται, όπως εγώ γυρνάω πίσω, δηλαδή τώρα αυτό το τραγούδι του νομικού, εγώ το έχω με το δίσκο του νομικού, ναι, και το θυμάμαι. Το πάμε βόρεια, έτσι λέγεται. Ναι. Δηλαδή εμένα μου, τι να σου πω τώρα, και εμένα και τον κόσμο όμως το ίδιο συμβαίνει. Ωραία, ωραία. Για να πάμε τώρα στην τρίτη, άμα θέλεις. Πάμε τώρα. Θα ξεκινήσω. Βέβαια, γιατί είπαμε, έχεις κάνει με τα αδέρφια το... Αδέρφια δεν είναι? Οι παντρεμάκηδες. Οι παντρεμάκηδες, μπράβο. Δίδυμα αδέρφια. Ναι. Τέλος πάντων, είναι απ' έξω, το ξέρουμε, δεν γράφεται αυτό. Α, εντάξει. Εντάξει, ευτυχώς δηλαδή, γιατί το έχω τσεκάρει. Δεν... Ωραία. Σε εμείς το ακούμε. Πας στα Χανιά. Μένεις εκεί. Κάνεις και ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Γίνεσαι πρόεδρος εκεί στον τοπικό. Όχι. Τι γίνεται, για πες τα μου. Λοιπόν, σε μία συναυλία που κάναμε, ένας επιχειρηματίας το 2000 ήταν. Ο Φατζίκης, από το όνομά του, ο οποίος ήταν σπουδαίος επιχειρηματίας, γνωριστήκαμε και τότε είχε φύγει ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, του Top FM. Ναι. Και επειδή είδε ότι έχω γνώσεις ο άνθρωπος, γνωριστήκαμε, μου ανέθεσε αυτό. Αλλά του έλεγα, ναι, αλλά εγώ, ας πούμε, σαν διευθυντής που είμαι, θα πρέπει να είμαι όλη μέρα εκεί. Έτσι, να παρακολουθήσω. Εγώ είχε πολλή δουλειά, δεν ήταν υπαλληλικό, ας πούμε. Το πράγμα ήταν με όλους σταθμούς μεγάλους, με δισκοθήκες, με πολύ ισχυρό σήμα. Φίρμα μεγάλη, αφού φέραμε και ραδιόφωνα από την Αμερική και κάναμε έκθεση στο γυαλί τζαμί. Και... κάνατε ωραία πράγματα, ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν σπουδαίος επιχειρηματίας, μου λέει, σε βλέπω πως στεναχωρήκεσαι και τι να κάνω για σένα. Του λέω, τώρα να είχα κάπου να παίξω. Και έκανε μια μουσική σκηνή φοβερή που το ονόμασα εκεί στο Νότο, από το τραγούδι του που έχει γράψει ο στίχος, ο Ισάκ Σούσης, να λέμε ποιος έχει, γιατί έτσι, ο στίχος είναι ο Ισάκ Σούσης. Λοιπόν, και είχε μεγάλη επιτυχία. Και επίσης ο ραδιοφωνικός σταθμός ήταν πρότυπο. Αυτόν τον σταθμό λοιπόν διεύθυνα, δεν ήμουν πρόεδρος, ήμουν διευθυντής του σταθμού.
Και εκεί πέρα έτσι γνώρισε και τη Μαρία την Παπαδάκη και έτσι. Όχι, δεν γνώρισα και τη Μαρία. Την είχε πρωτογνώρισε. Αφού σου είπα πώ την γνώρισα. Μου πήρε συνέντευξη, αλλά όχι στην Κρήτη. Εδώ. Εδώ. Ναι. Ναι. Άκου να σου πω, η ιστορία μου με την Κρήτη εμένα άρχισε όταν το 1993, μόλι διαλύθηκαν οι λαθρεπτιβάτε, πήγα στη Νέα Πορτούλα, στη Θήβου, στον Άγιο Νικόλαο, όπου έπαιζα από μικρό παιδί, έπαιζα στον Άγιο Νικόλαο, από το 1984 έπαιζα στο. Σε ένα roof garden στον Αλέξανδρο, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Και έγραψε και το τελευταίο που μεγαλώνω. Λοιπόν, έχω ιστορία εγώ με τον Αγίου Νικολά. Και έμεινα στο σπίτι του Γιάννη Περολιού μετά στη Νέα Πολύ. Και εκεί πέρα γνώρισα τον Μιχάλη τον Χουρδάκη. Αυτός είναι ένας φοβερός λαογράφος, εξαιρετική προσωπικότητα. Έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών ο άνθρωπος αυτός. Λαογράφος τρομερός. Πηγή γνώσεων. Υπέροχος άνθρωπος. Και καθόμαστε σε ένα οζερί εκεί πέρα, που ήταν ρακές, ήταν, τα ξέρεις τώρα αυτά, ω κριτικιά, και μου λέει, ας πω, μου λέει ότι είσαι καλός μουσικός, δεν ξέρω αυτός ποιος είναι. Εγώ περιφερόμουν εκεί πέρα, γενικός. Και λέω, εντάξει, να σου πω τώρα, καλός είναι. Μου λέει, Μαρτινάδες γράφεις, λέω, όχι. Που ξέρω εγώ, μου πήρε ό,τι σου λέω, θα γράψεις ωραία τραγούδια, μου λέει, εσύ, κριτικά. Του λέω, τι να γράψεις τώρα, δεν. Δεν είχα και όρεξη, ήμουν πεσμένο εκείνη την εποχή. Εντάξει, ένα ψυχολογικό. Το 1993 ήταν. Και μου φέρνει τις μαντινάδες του φεγγαριού. Καμία κατοστή μαντινάδες. Διαλέγω εγώ αυτές, βρίσκω το Κωστή το Χρονάκι και το 1995 το βάζω στο τραγούδι του φεγγαριού, στο δίσκο μου το Χωρίς Πηξίδα που έκανα στην FM Records. Και τον έφερα το πιτσιρικά από την Νεάπολη για να το τραγουδήσουμε μαζί. Υπάρχει αυτό στο YouTube να το δείτε. Του φεγγαριού Γιάννη Νικολάου Κώστα Χρονάκη. Αυτό θα παίξω τώρα. Ωραία. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε είναι κριτικό χαρακτήρα. Είναι του φεγγαριού λοιπόν. Πόσες βραδιές περάσαμε αυτή
εγώ μαζί σου. Δεν είχα άδικο που ήθελα να ακούσω τα κριτικά. Καθόλου. Το ξέρω από αυτό το τραγούδι. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, έτσι χρόνια τώρα. Και κολλητά είχα την τύχη λοιπόν, μετά από 3 χρόνια το 98, με βρίσκει ο Κωστής ο Φασουλάς και μου λέει, άκου να σου πω Γιάννη, έχω ακούσει αυτό του Φεγγαριού που έγραψες και έχεις κάνει, μου λέει, μια μίξη έντεχνου με κριτικό. Το πάντρεψε ωραία. Μου λέει, εγώ γνωρίζω τον Βασίλη Σκουλά, έχω κάτι στίχους. Τι θα έλεγες να τους μελοποιήσεις και να το πει ο Βασίλης ο Σκουλάς. Και ο Σκουλάς έχει μια φωνή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Σου αγγίζει μέσα στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά μου αγγίζει. Ο Σκουλάς τώρα. Η φωνή και η χρειά του, ρε παιδί μου, αγγίζει εδώ. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος καταρχήν, να σου πω. Ναι, και ταπεινός και εκείνος. Πολύ χαμηλότονο. Είναι πολύ όρημος άνθρωπος, είναι λεβέντης. Σε εμάς έχει έρθει πολλές φορές. Μάχη τη Κρήτη και αυτά. Ναι, η λέξη λεβέντης είναι που το αξίζει για μένα. Εκτός ότι είναι μεγάλο λυράρη και τραγουδιστή, αλλά είναι και λεβέντης άνθρωπο. Λοιπόν και ο Κωστής ο Φασουλάς να είναι καλά, ο ποιητής και στιγουργός, μου λέει έχω κάτι στίχους και μου δίνει τα άγρια πουλιά. Mm. Τα άγρια πουλιά τα ημερεύω λοιπόν. Αυτό το τραγούδι με έβαλε για τα καλά, ξαφνικά είδα το τραγουδάκι μου να γίνει τεράστια επιτυχία στην Κρήτη και να μπαίνω μέσα στους κριτικούς δημιουργούς κι εγώ. Mm. Βέβαια, από την αλήθεια μου, δεν είμαι άσχετος από την Κρήτη, γιατί η προγιαγιά μου πατρώνει από το Σαρουδάκι είναι από το Ρέθυμνο. Άρα έχεις το αίμα σου. Ναι. Στα κριτικά είναι το σπίτι μου, σιγά σιγά. Άρα γι' αυτό είχε, δηλαδή, το... δεν είναι τυχαίο. Όχι, υπάρχει. Δηλαδή, το ότι σου ήρθε η γιαγιά στην αίσθηση. Μπορεί, γιατί αυτό που λες τώρα δεν αποκλείεται, δεν το γελάω. Όχι, γιατί το DNA, πώς να το πω. Το DNA είναι το παππού μου του Γιάννη, του οποίου φέρω το όνομα με τιμή, του Ιωάννη Νικολάου του Κωνσταντίνου, και εγώ Ιωάννης Νικολάου του Κωνσταντίνου είμαι, ο οποίος πολέμησε στις Μνημείες Πέρας στο Σαγκάριο ποταμό και τον φέρανε με την ανταλλαγή αιχμάλωτων. Το 1940 έτρωγε τις βόμβες στα κουφετάκια στον Πειραιά που βομβαρδίζαν το λιμάνι και οι σύμμαχοι και οι Γερμανοί, να μην χάσουν. Καταλάβες. Και γλίτωσε ο άνθρωπος να πει, γέννησε τον πατέρα μου, να πούμε, μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ο πατέρας μου. Το πατέρα μου το 41, ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μια και είπα αυτό, το αφιέρωνε στη μνήμη όλων αυτών που δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ. Τα άγρια πουλιά λοιπόν που είχα την τιμή να το τραγουδήσει ο Βασίλης ο Σκουλάς, μετά το τραγούδισε και ο Παντελής ο Θαλασσινός, το έχω τραγουδήσει και εγώ, το έχει τραγουδήσει και ο πώς λέει αυτός, ένας καινούργιος ποιητής τώρα. Τέλος πάντων. Το παλικαράκι που τα λέει ωραία το. Ναι, να που κάνει το τα κριτικά, ναι. Λοιπόν. Ο Χαρούλης. Ο Χαρούλης, μπράβο. Ναι, το έχουν πει πολύ, το έχει πει και ο Στέφανος ο Μεσαρετάκης. Και... ωραίος και ο Χαρούλης όμως, γιατί είναι νέο παιδί καλώς, και έχει εκτιμήσει και καλώς. Έχει δουλεύει. Πώς, κριτικός είναι, τι έχει εκτιμήσει. Όχι, εννοώ ότι τραγουδάει τραγουδιά έτσι πιο παλιά από που περιμένεις. Καλά, αυτά τώρα τα τραγουδιά είναι βούτυρο στο ψωμί. Τι τραγουδάει, τραγούδια που έχει πει, έχουν καταξιωθεί από τον Ξυλούρη, από τον Πέστο που τραγουδούσε με τον Μαρκόπουλο. Το Γαργανουράκι, εντάξει, και η Κρήτη έχει τρομερούς μάστορες, ο Μουντάκης, Κορδαλός, ο Δινός. Όλοι, όλοι αυτοί. Και είναι πολύ καλός και ο Λαοκέρης, ο Τσουβανάκης, έτσι. Τα Παντερμάκια, φοβερά, τώρα οι Στρατάκηδες κάνουν ένα δίσκο που θα είναι και ο Νίκος ο Στρατάκης μέσα, θα είναι και ο Γιώργος ο Ζερβάκης του Νικηφόρου. Έχω με την Κρήτη τώρα έχω ένα έτοιμο δίσκο που έχει πει 3 τραγούδια. Έχει πει ο Σκουλάς, ο Βασίλης ο Λέκας, Χαρακιά του Χρόνου λέγεται. Και έχει γράψει και η Παπαδάκη. Έχω πολλά, κάνω πάρα πολλά αυτόν τον καιρό. Κάνω ένα θρησκευτικό δίσκο που έχει γράψει η Ελένη Αθανασιάδη, μια καταπληκτική ποιήτρια και ζωγράφος, αγιογράφος. Ωραία, αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω να το παρουσιάσω εγώ. Θα το παρουσιάσουμε. Και θα βγει με το στήλο της Ορθοδοξίας αυτό. Κάνω πολλά πράγματα σε επίπεδο δημιουργικό να παίξω τα αγρία πουλιά, γιατί ξαναμιλάω πολύ. Να ας πούμε τα αγρία πουλιά και μετά συνεχίζω. Πρέπει να με σταματήσει. Θα μ' αρέσει, γιατί μαθαίνω. Μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τα άγρια πουλιά τα ημερεύω, εντάξει. Εκεί που θα λέω Νάνα, Νάνα είναι η λίρα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι low budget η παράσταση. Μόνο εκεί θα έχουμε. Να σου φέρω εδώ πέρα όλους. Θα το κανονίσει, θα τα γίνει αυτό. Κάτσε αφήνει η καραντίνα, μπορούμε να είμαστε 4-5 εδώ μέσα. Να,
πουλιά τα ημέρα μου, με τα σπασμένα μου φτερά τα συντροφεύω. Όμως τι κρίμα που δεν μάγευσα και σένα, τι κρίμα που δεν άνοιξα τη στρέλα σου τα γρήμη, και έγινε η αγάπη, η αγάπη ένα συντρίμ, σημάδι που χαράχτηκε στην πιο μακριά μου δύναμη. Σορκίζεται η πίκρα, κάποια πουλιά στο πεταμάτος, μάτα στενάζουν μέσα από το κελάι της μάτους. Όμως τι κρίμα που δεν μαγεύσα και εσένα, τι κρίμα δεν άγγιξα τη στρέλα σου τα γρήμη, και έγινε η αγάπη ένα συντρίμ, σημάδι που χαράχτηκε στην πιο βαθιά μου. Μαγεύσα και εσένα, τι κρίμα που δεν άνοιξα τη στρέλα σου τα γρήμη, και έγινε η αγάπη ένα συντρίμ, σημάδι που χαράχτηκε στην πιο βαθιά μου. Κρήτη και ταξιδιάρη και τέτοια. Ναι. Καταλαβαίνω ότι έχεις κάνει πολλά με κι, άλλο, κι άλλα κριτικά. Έχω κάνει ένα δίσκο το 2006 για το Παντελή, το Θαλασσινό, μετά από χρόνια. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ναι, ξανά ήρθατε κοντά. Ναι. Ναι, όχι, παίζαμε όλο αυτόν τον καιρό. Κάναμε παραστάσεις σε άλλα θρεπιβάτες με το συγκρότημα στο Σταυρό του Νότου, κάτω στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Κάναμε. Κάνατε εμφανίσεις δηλαδή. Κάναμε εμφανίσεις, αλλά δεν είχαμε κάνει δίσκο. Μπράβο, ναι. Και τότε μου ήρθε η ιδέα να κάνω ένα δίσκο με παραδοσιακό χαρακτήρα, μια και ήμουν από τους πρώτους που κάνανε κριτικό ήχο. Και λέω να κάνω ένα δίσκο με παραδοσιακό χαρακτήρα και το άρεσε το Παντελή η ιδέα μου. Και το 2006 μπήκαμε μέσα, 2005 προς 2006, γίνανε και δύο δίσκοι μαζί. Και τον Παντεμάρκηδον, τον οποίο ηχογράφησα μόνος μου, πήρα ένα κινητό στούντιο που έχω και πήγα και τους ηχογράφησα στα Μπακαριά, στα Χανιά. Mm-hmm. Και είναι ωραίος δίσκος, λέγεται «Στον Νότο Ερώτα Σπισά», λέγεται αυτός ο δίσκος. Μας έκανε αφιερώμα και το αργεντίνικο ραδιόφωνο για αυτό το δίσκο. Α, ωραία. Ο Αεράκης τον έχει αυτό το δίσκο και πήγε πάρα πολύ καλά αυτός. Πηγαίνει καλά ακόμα. Πήγαν πολλά τραγούδια, ο Χορός και άλλα τραγούδια. Μας είχε κάνει και αυτός που είχε κάνει ένας διάσημος κριτικός σκηνοθέτης που είχε κάνει ένα σύριαλ. Μας είχε κάνει το βίντεο κλιπ να το δείτε. Ναι. Το Χορός λέγεται. Ας γράψω Χάρης και Γιώργος Παντεμάκης. Ο Χορός. Ναι. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ έχει κάνει. Νομίζω δεν βλέπει κινηματογράφο. Είναι φοβερό. Πήγε πολύ καλά αυτό ο δίσκος. Θα το κοινοποιήσω αύριο στο προφίλ μου. Ναι. Χορός. Χάρης και Γιώργος Παντεμάκης. Θα σου αρέσει πολύ. Καλά, εγώ είδα πολλά δικά σου που θέλω να κοινοποιήσω. Σιγά-σιγά. Ένα, μην πάθουν overload, ας πούμε. Λοιπόν, μην τρομάξει ο κόσμος. Που λες. Τι έλεγα, το χάσα. Το χάσα. Έχω χαλαρώσει πολύ και το χάσα. Ναι, το 2006 του έκανα λοιπόν ένα δίσκο. Στα περισσότερα τραγούδια γράψει το στίχο Γόγιορα.
Και δύο από αυτά τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα λέω, θα παίξω δύο τραγούδια από αυτό το δισού του θαλασσινού. Το ένα λέγεται Ποτέ μου δεν μιλώ για αυτή. Και το άλλο λέγεται Του έρωτα. Ποτέ μου δεν μιλώ για αυτήν. Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσω. Του έρωτα γράφτηκε στα Χανιά, στο ραδιοφωνικό σταθμό το γράψα. Α, ωραίο. Ναι, να δω τώρα, να θυμάμαι τους στίχους. Τώρα θα προσπαθήσω έτσι. Εντάξει, όπως ότι... Αλλιώς δικά μου τα λόγια, διαβάζω άλλα λόγια. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτό δεν το κάνω, δεν είναι να γράψω τα λόγια. Ναι, αλλά ξέρεις τι, μετά θέλω να μου πεις. Για να μην το ξεχάσω κιόλας, μετά από αυτά τα δύο τα κριτικά, θέλω να μου, γιατί έχεις γράψει «Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω» και «Να που μεγάλωσα». Αυτό έγινε όμως με απόσταση. Με αυτό θα κλείσουμε όμως. Μήπως θυμάμαι τα λόγια, δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάσαι, άμα δεν τα θυμάσαι, με συμφέρουσα δύσκολη. Ναι, δεν ξέρω αν θυμάμαι τα λόγια από αυτό το τραγούδι, δεν το είχα παίξει ποτέ ξανά μετά. Από τότε την κυκλοφόρηση το παίξαμε μόνο με τους Λαδιβάτες. Ίσως να το θυμηθώ, θα δούμε. Καλά, εντάξει, κάτσε να δούμε αυτό. Γιατί θα δούμε και το χρόνο μας. Είναι και 42 έτσι κι αλλιώς, μπορεί να μην προλάβουμε. Θα δούμε. Εντάξει. Είδες που έλεγες πώς θα καλύψουν τις ώρες. Είδες που είχα άγχος και έλεγα πώς θα καλύψουν οι δύο ώρες. Ποτέ μου δεν μιλώ για αυτήν, αγαπημένο μου τραγούδι. Εγώ νομίζω ότι θέλω 24 ώρες για να παίξουμε όλα αυτά που έχει και ούτε. Είναι πολλά τα τραγούδια σου. Κάτσε να παίξω τώρα. Όλα μου λένε ο άνθρωπος μπορεί να τα αντέξει, το πόνο και τη μοναξιά, αρκεί να το πιστέψει. Ο χρόνος φέρνει τις μονιά και τις πληγές μας κλείνει. Τη δική μου πληγή αγιατρευτή αφήνει. Μα εγώ έχω χρόνια να τη δω, χρόνια να της μιλήσω, κι όμως δεν μπόρεσα ποτέ σκέψη της να σβήσω. Στον ήρωα έρχεται
Αυτό έχει και λαούτα και μέσα. Τα έχει όλα μέσα, το ξέρω. Τώρα το άκουσες όμως. Εμείς το ακούμε όμως με την κιθάρα. Το σκέψω ακόμα με ένα όργανο, να το πω έτσι. Όπως το γράψα. Έτσι γράφτηκε, ας πούμε. Σκέψου να ακουστούν όλα τα... Υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε. Εννοείται ότι όλα αυτά τα κομμάτια που ακούμε, πάταμε και στο YouTube και τα βλέπουμε. Τώρα θα παίξω το έρωτα, έτσι λέγεται αυτό το άκουσες τώρα. Να πω ότι ο Παντελής τα έχει πάρα πολύ ωραία τα τραγουδία, τα αγάπησε πάρα πολύ. Μα έχει και ωραία φωνή, ναι. Είναι ωραία. Βέβαια και είναι ωραία φωνή. Τώρα εγώ θα το πω. αφού τα πρώτα τραγούδια που είπε ποτέ ήταν δικά μου. Έτσι. Εγώ θα το πω που τον εμπιστεύτηκα. Έτσι. Τι να πω, ότι δεν μου άρεσε, δεν το φαντάζω. Τι έκανε στα χρόνια μου. Όχι, εντάξει. Και εκείνο είναι οικογενειάρχης, έτσι που τον βλέπω στις συνεντεύξεις του, είναι και εκείνο άτομο. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά παιδί είναι. Μισό λεπτό το ακουρδίζω από την καρδιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να ακούσει, δεν είναι λέει τραγούδι αυτό. Ή μπορεί να είναι τραγούδι από το Κουρδιστάν. Λοιπόν, του έρωτα λοιπόν, έτσι. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι θυμάμαι τους στίχους. Με έχει πιάσει ξαπίνης. Γιατί δεν είχα πρόγραμμα συγκεκριμένο να τραγουδία να παίξω και τώρα παίζω ότι μου έρχεται εδώ. Το κατάλαβα. Εντάξει, έχουμε κάποια αυτά, εντάξει. Λοιπόν, τι θες να πεις κάτι πριν ξεκινήσω το τραγούδι? Όχι, έκαψανε και εμένα. Τότε θα καταλάβαινες γιατί την αγαπάω και μόνο με τη σκέψη της τα βράδια ξαγρυπνάω. Τότε θα καταλάβαινες, φίλε μου, τι περνάω και μαντινά στο έρωτα για εκείνη τραγουδάω. Τότε θα καταλάβαινες γιατί την αγαπάω και μόνο με τη σκέψη της τα βράδια ξαγρυπνάω. Τότε θα καταλάβαινες, σύντεκνε, τι περνάω και μανινάδες του έρωτα για εκείνη τραγουδάω.
Έβαλε και σύντεκνε. Να σου πω κάτι όμως και. Έβαλε και το σύντεκνε. Έβαλε και το σύντεκνε. Εκτός αυτό, έχει και εσύ ωραίο χρώμα όμως. Να μην δούμε και τη δική σου φωνή. Και εσύ το πε ωραία και ερωτικά. Και... Κοίταξε το, ο δημιουργός πάντα έχει μια άποψη πιο συγκεκριμένη, θα έλεγα. Αλλά ο τραγουδιστής έχει την αρτιότητα που λέμε. Κατάλαβες, δεν ξέρω αν δεν νομίζω ότι είμαι άρτιος, αλλά τραγουδάω καλά. Ναι, όχι, έχεις ωραία χρειά. Δεν είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας. Όχι. Έχεις πολύ καλή φωνή. Τι ήθελα τώρα, εγώ θέλω να κλείσουμε από τον τελευταίο δίσκο του 2000, το δικό σου το δίσκο. Ναι. Να κλείσουμε με κάτι τέτοιο, με κάποια τραγούδι από εκεί. Να παίξω ένα σκοπτικό τραγούδι, ένα που έχει πλάκα. Ή κάτι χαρούμενο. Να παίξουμε αυτό, είναι και 52. Ναι, και 52. Και να παίξουμε αυτό και να κλείσουμε μετά εμένα που θα αφιερώσεις εσύ στους φίλους μας που μας ακούνε, εσύ ο δικό σου θες, από που θες, ό,τι θες, ωραία, πάντως, να μην σε δεσμεύσω. Για να μην... θέλω να σου πω ότι αισθάνθηκα πολύ οικία μαζί σου. Είσαι, πώς να σου πω, ένας άνθρωπος πολύ ζεστός. Το έχουν οι κριτικές αυτό και μου έβγαλε στο μυαλό. Αυτό λαδό. Είναι η Κρήτη. Η Κρήτη μας ένωσε. Η άβρα της Κρήτης που μας ένωσε. Όχι, εντάξει, οι ψυχές των ανθρώπων, υπάρχουν καλοί άνθρωποι παντού, αλλά εντάξει. Κοίταξε να δεις, έχουν μια δυναμία στην Κρήτη. Ότι υπάρχει μια συγκοινωνία. Γιατί τώρα μου πεις για τη Μαρία την Παπαδάκη. Έχω μια Μαρία Παπαδάκη που είμαστε χρόνια φίλες. Έχουμε βρεθεί σε κάτι χορούς, πρέπει να έχει έρθει εδώ στην Αθήνα. Σίγουρα. Το 11 και να είχε έρθει και στο χορό των Κρητών της Νέας Μύρνης. Η Μαρία το 10. Πάει σε αυτά, πάει. Γι' αυτό το λέω. Πρέπει να την έχω συναντήσει δηλαδή, έτσι, σε χορό που είχε έρθει σε εμάς την Ένωση Κρητών της Νέας Μύρνης. Ρώτησε την, θα σου το πει. Εντάξει. Λοιπόν, θα κλείσω το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Αλλά ήθελα να πω ότι, να πώς γίνεται και συγκοινωνούν. Εγώ πιστεύω ότι οι θετικοί άνθρωποι που έχουν όντως ανιδιοτέλεια και θετικότητα και δοτικότητα, στο σύμπαν επικοινωνούν. Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι οι στιγμές που έρχεται και επικοινωνούν όλοι μαζί. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι ούτως ή άλλως τώρα γίνεται άγρα ψυχών. Καταλάβεις, μαζεύονται ψυχές δεξιά και ένθεν κακήθεν που λένε. Δηλαδή και από τις κακές δυνάμεις και από τις καλές. Είμαστε στη φάση που θα συγκρουστούν αυτές τις δυνάμεις και θα κερδίσει το φως όπως πάντα. Είναι υπέρτερον. Σκότωσε ο φως. Υπέρτερο. Αυτό φαίνεται από τους αιώνες. Και όσοι δεν το πιστεύουν, τους λέω ότι πρέπει να το πιστέψουν. Λοιπόν, θα παίξω ένα τραγούδι που έχει πλάκα. Είναι σκοπτικό. Είναι και λίγο πολιτικό. Έχει γράψει η Μαρία Παπαδάκη τους στίχους. Έτσι, μια και μιλήσαμε για τη Μαρία. Είναι στο δίσκο το 2016 από τον Καθρέφτη που λέγεται «Εγώ θα μείνω εδώ». Και ακόμα εδώ είμαι. Ψηφίζω Καραγκιόζη λέγεται το τραγούδι. Άρα, αφιερωμένο στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, που για το 21 έκανε την παράσταση, το αφιέρωμα για το 21 η Νέα Σμύρνη ανέβασε μια παράσταση του Καραγκιόζη. Ωραία. Ψηφίζω Καραγκιόζη λοιπόν. Στο κοπάδι με τα νιά μπήκανε οι λύκοι κι η ζωή μας προσκυνά το καλαβαλίκι. Πέρα μας αγών, αλλά δεν μας σώζει σε ένα θέατρο σκιών σαν τον Καραγκιόζη. Μα καλό για του σοβά στη ξυπόλυσιά του και σαν ήρωας μετρά μες στην προσφυγιά του. Και στην Ελλάδα που ληστέψαν κάθε λογής μαφιόζοι απάζω την φραγιόλα τους ψηφίζω Καραγκιόζη. Και στην Ελλάδα που ληστέψαν κάθε λογής μαφιόζοι απάζω την φραγιόλα. Ψηφίζω Καραγκιόζη. Βγάζει κάτι τακτικά, μάγκες με τσιφλίκια. Παράγκα μας παιδιά, θα πληρώνει νίκια. Στην καβούρα μας που λες, φόρτωσαν τον νόμο. Χρεωμένος ο Μπερντές και ψυχή στον δρόμο.
τελειώσει αδελφέ. Έλα πες μας κι άλλα να χαρούμε ρε φερέ, όνειρα μεγάλα. Και στην Ελλάδα που ληστέψαν κάθε λογής μαφιόζοι, αρπάζω τη φρατζόλα τους, ψηφίζω καραγιώζοι. Και στην Ελλάδα που ληστέψαν κάθε λογής μαφιόζοι, αρπάζω τη φρατζόλα τους, ψηφίζω καραγιώζοι. Ένα πολύ όμορφο μουσικό απόγευμα. Νομίζω ότι χαρίσαμε στους θεατές το NSDV και στο καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, την εκπομπή να το πούμε αυτό. Ένα φοβερό μουσικό απόγευμα, δηλαδή γεμάτο μουσική, λίγα λόγια όντως, και πολύ μουσική, και μουσική που μας ξυπνάει αναμνήσεις, νοσταλγία, έρωτα και ξανά έρωτα, γιατί κάποιοι στίχοι μας κάνανε να ερωτευτούμε και ανθρώπους που μπορεί να μην τους είχαμε ερωτευτεί μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι? Αυτά τώρα περίεργα που είναι μαμάς, τις περίεργες. Πολύ περίεργα τα πράγματα αυτά που λες. Γίναμε δηλαδή και προξενήτρες, ας πούμε. Απελάσσες. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι θες ερωτικό τραγούδι ή μια και... Όποιο θες εσύ, είναι δύο λεπτά, όποιο θες εσύ που θα... Που θες εσύ για το... Ποιο θες εσύ να αφιερώσεις? Πολλά θα ήθελα να αφιερώσω. Δεν έχω συγκεκριμένα στο μυαλό μου, σου είπα. Με πιάσε εξαπίνηση. Να παίξω, τι να παίξω τώρα, να παίξω ένα τραγούδι πάλι του Οδυσσέα Εισαγγελέα, γιατί δεν ξέρω παιδί μου, τώρα όσο μεγαλώνεις, οι φίλοι σου λείπουν κάθε γενέθλια, φέρνεις στο μυαλό σου τα όρια. Συμφωνώ απόλυτα. Θα παίξω λοιπόν ένα τραγούδι σε στίχους του Οδυσσέα του Εισαγγελέα, για να κλείσω, που λέγεται «Με όνειρα αυθαίρετα». Ωραίο. Το οποίο γράφτηκε για τη Σαντορίνη, επειδή γνωριστήκαμε Σαντορίνη εγώ με τον Οδυσσέα. Ναι, έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια. Κοίτα, νομίζω ότι και αυτό το νησί, δεν ξέρω αν φταίει το ηφαίστειο ή δεν ξέρω τι φταίει, αλλά και σε αυτό δημιουργείς, γράφεις. Εγώ πήγα διακοπές και με ερχόντουσαν οι στίχοι και αυτά την ώρα που κολύμπαγα, την ώρα που περπατάγα, την ώρα που ήμουν στο ηφαίστειο. Είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο. Δεν ξέρω, είχα ένα. Δεν θα προλάβω να παίξω τραγούδι. Ναι. Παρεμπιπτόντας. Λοιπόν. Αντί να μαζέψω, εγώ με μαζεύει. Όχι, δεν σε μαζεύω, ή άλλο. Φιλοξενούμενο είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Και απλώς... να φύγουμε και ένα λεπτό, δεν πειράζει. Δεν μα μαλώσει κανεί. Άκου. Γι' αυτό το κεφάλι. Αν δεν ολοκληρώσει το αυτό, δεν κλείνω. Λοιπόν, ωραία. Είναι μικρό το τραγούδι, άλλωστε δεν κάνω και πολλέ αγωγέ και τέτοια. Δεν λείπουν όλα. Να πω ότι η Σαντορίνη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή μου. Και πρόσφατα έφυγε και ο μέντορα μου και ο Αντώνη ο Ταμίγο Μέγα Ποιητή. Αν θέλει, μπορώ να έρθω μια μέρα να κάνω αφιερώμα στο συγκεκριμένο ποιητή. Γιατί είχα την τιμή να μου δώσει τα ποίηματά του. Έχω όλα τα ποίηματα. Μα αυτό ήθελα να σου το πω, ότι εννοείται ότι ανανεώνουμε ραντεβού, εννοείται ότι θα έρθει και αυτό να κάνω μια αφιέρωση του ποιητή. Με όνειρα αυθαίρετα λοιπόν. Και βέβαια πρώτα ο Θεός, όταν ολοκληρωθούν οι άλλες δουλειές. Με όνειρα αυθαίρετα στον όπου τη σχεδιά, ταξίδευσα τα πέραγα στα όρτσα του καιρού, και το ταξίδι τέλειωσε σ' αυτή την παραλία, στο τέρμα της πρωτεύουσας του μαύρου ουρανού. Στα μεσημέρια μου, στα καλοκαίρια μου, στο όνειρο τα νησιά και στα νυχτέρια μου, ήπια και μέθησα τα μάτια έκλεισα, το τελευταίο μου αυθέτω το γκρέμις. Στις νύχτας τα περάσματα περίμενα το θαύμα να εκείνο δεν ερχόταν. Μέτρησκε πρωί και μέτραγα τα ερείπια από το αρχαίο δράμα που παίζαμε και χάναμε
ολόκληρη η ζωή. Στα μεσημέρια μου, στα καλοκαίρια, στον ήρω τα νησιά και στα νυχτέρια μου, ήπια και μέλησα, τα μάτια έκλεισα, ο τελευταίο μου αυθαίρετο που γκρέμισα. Στα μεσημέρια μου, στα καλοκαίρια μου, στον ήλιο τα νησιά και στα νυχτέρια μου, ήπια και μέδισα, τα μάτια έκλεισα, το τελευταίο μου αυθαίρετο το γκρέμισα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και τι ωραίο κομμάτι αυτό, με αντιπροσωπεύει. Νομίζω που μας ακούει από εκεί ψηλά, να πω ότι ο φίλος μας ήταν πολύ ρομαντικός. Οδυσσέας. Γιατί, ναι. Γιατί και τα δύο που μου είπες και τα δύο... Τρία, και το απόψε έγινε. Μπράβο. Αλλά ήταν που μου ταιριάζουν κιόλας. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι για την εκπομπή μας. Πολύ χαίρομαι που βρεθήκαμε. Πολύ χαίρομαι που δεν φερθήκαμε τηλεοπτικά. Όχι, φερθήκαμε όπως ήμασταν στο σπίτι μας. Ναι. Και με τα λάθη μας και με τα πάντα μας. Ναι, και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εγώ ευελπιστώ και ήδη έχω αρχίσει και ονειρεύομαι. Όχι ονειρεύομαι, σχεδιάζω πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν θα φύγει αυτό το πράγμα και θα ανοίξουν. Το θέμα είναι να μας αφήσουν. Το πράγμα δεν φεύγει μόνο του. Πρέπει να μας αφήσουν να φύγει. Εντάξει, δεν μπορεί άλλο να λαβώσουν τους καλλιτέχνες τα πολιτιστικά. Τα πολιτιστικά έχουν πάθει. Το πιο σοβαρό μου το πες τώρα, δεν θα μπορέσουμε γιατί είναι τέλειος εκπομπή. Αυτό πρέπει να το πούμε πιο νωρίς. Θα πω μόνο ότι ο πολιτισμός δείχνει τι σώη λαός είσαι. Λοιπόν, αυτοί χτυπάνε τον πολιτισμό. Παντιοτρόπος, μέχρι και την Ακρόπολη τσιμεντώσανε. Yeah. Λοιπόν, το καταγγέλω. Καταγγέλω το φρέσιμο του απέναντι στους καλλιτέχνες. Είναι ορφανός ο κόσμος. Και τώρα στη μάπα ότι αυτοί θέλουν να τους δείξουν. Λοιπόν, η τέχνη είναι σαν ένα ηφαίστειο. Κάποια στιγμή θα εκραγεί αυτό το ηφαίστειο. Αυτό να σου πω. Τη φοβούνται την τέχνη. Είχα εδώ τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη που είναι ποιητής. Μπορεί να σου δώσω στίχους να μελοποιήσεις γιατί έχει. Θα πρέπει να τον ρωτήσεις. Θα τον γνωρίσεις τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη. Θα τον γνωρίσεις. Είχε έρθει και παρουσιάσαμε εδώ πέρα που έγραψε ένα ποίημα για την Κρήτη. Αρχαίγονη Κρήτη. Πάτα το Αρχαίγονη Κρήτη. Πολύ ωραίο. Το άκουσες, Αρχαίγονη Κρήτη. Αυτός λοιπόν το έχει γράψει ο Τάκης Ιωαννίδης και πήρανε. Δεν το βάλανε όλο το ποίημα, πήρανε κομμάτια. Ναι, λοιπόν. Και μου λέει αυτό, φοβούνται γιατί η τέχνη παρασύρει, ξεσηκώνει, δυναμώνει, μιλάει και τη θέλουν να τη σιωπήσουν. Την άλλη φορά, εγώ θα έχω μια φορά ακόμα, όπου το μου πεις εσύ, να φέρω τα ποίηματα του Αντώνη. Ναι, ναι, αμέ. Και εμβόλυμα θα παίζουμε και κανένα τραγουδάκι, να κάνουμε, να τα παγγείλουμε όμως, να πούμε ωραία, κατάλαβες. Αυτά τα ποίηματα θα τα λατρέψω, να σου πω, γιατί δεν είναι δυσνόητα. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάτι ποιητές που γράφουν πράγματα που δεν καταλαβαίνει κανένας άλλος. Εκεί διακρίνω, ας πούμε, έναν εγωισμό και έναν περφεξιονισμό και ότι δεν μπορείτε να με καταλάβετε διότι είσαστε μικροί όλοι εσείς. Εγώ αγαπάω τους ποιητές που καταλαβαίνουν τι γράφουν. Κλείνουμε. Σας αγαπώ πολύ. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου. Και την παραεπόμενη θα έχουμε τον κύριο Σκλαβούνο με τον κύριο Τάκη Ιωαννίδη που θα παρουσιάσουμε πάλι για τον Καποδίστρια. Πολύ ωραία θέματα. Συγχαρητήρια. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.